Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην ημερίδα που διοργάνωσε για εσάς το νομικό πρόσωπο κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και παιδείας του Δήμου Σπάρτης με θέμα η σεξουαλική συμπεριφορά νέων και ηλικιωμένων και σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Ένα θέμα το οποίο είναι απόλυτα συμφασμένο με τη σεξουαλική υγεία του ανθρώπου και με τη ζωή μας γενικότερα και μας αφορά όλους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η σεξουαλική υγεία είναι μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα. Δεν είναι απλώς η απουσία ασθένειας της λειτουργίας ή αναπηρίας. Η σεξουαλική υγεία απαιτεί μια θετική προσέγγιση και με σεβασμό προς τη σεξουαλικότητα και τις σεξουαλικές σχέσεις, καθώς και τη δυνατότητα ευχάριστων και ασφαλών σεξουαλικών εμπειριών χωρίς εξαναγκασμό, διακρίσεις και βία. Για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η σεξουαλική υγεία, τα σεξουαλικά δικαιώματα όλων των ατόμων πρέπει να γίνονται σεβαστά, να προστατεύονται και να πληρούνται. Το άτομο είναι υγιές όταν νιώθει ελεύθερο μέσα στη σχέση του να εκφραστεί, να ζητήσει και να διεκδικήσει τη σεξουαλική του συμπεριφορά με τον σύντροφό του. Ωστόσο, σήμερα μαζί μας βρίσκονται εκλεκτοί επιστήμονες που θα αναλύσουν εκτενώς το θέμα. Όμως πρώτα προσκαλούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο να μας απευθύνει έναν χαιρετισμό, τον κύριο Αποστολάκο Δημήτρη. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο και παρακαλούμε τον πρόεδρο του νομικού προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτη, κύριε Θεμιστοκλή Πατσιλίβα, να απευθύνει έναν χαιρετισμό. Αξιότιμοι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριοι διοικητές, κύριε διοικητά της αστυνομικής διεύθυνσης, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της εκπαίδευσης δημόσιων φορέων σωματείων και συλλόγων του Δήμου μας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, σας μεταφέρω τις ολόθερμες και εγώ ευχαριστίες του Δημάρχου μας, που για λόγους υπηρεσιακούς είναι στο εξωτερικό, ευχές λοιπόν από τον Δήμαρχο για μια επιτυχή απόψινή συζήτηση. Σας καλωσορίζω σε αυτή την ενημερωτική επιστημονική εκδήλωση που θα διαχειριστεί το ζέον θέμα της υγείας, των ανθρωπίνων σχέσεων, της πολιτικής οικονομίας και της κοινωνικής συλλογής. Κυρίες και κύριοι, η ζωή γεννιέται μέσα από την ανθρώπινη σχέση της σεξουαλικής λειτουργίας για την διαιώνιση του ίδιου. Δόρυμα του Θεού και της φύσης αυτό. Η αγάπη, ο έρωτας, η σεξουαλικότητα, η συντροφικότητα είναι και πρέπει να είναι οι πυλώνες που στηρίζουν, αδέρνουν
και ορθολογούν τα χρώματα και τα αρώματα της ζωής. Δεν είναι τυχαίο που η λογοτεχνία, η ποιήση, η ζωγραφική, η κλιπτική, όλες οι τέχνες εξυπνούν την αγάπη και το έρωτα από χιλιοθάτων χρόνων. Ο Όμηρος με τις έμπιαστες γυναίκες, την Κίρκη, την Λακεδαιμόνια ωραία Ελένη, η θεϊκή Ήρα και η θνητή Λίδα του Πατριάρχη των Θεών Δία, το γλυπτό της Αφροδίτης της Μήλου, η Μαργαρίτα, η 15χρονη του Γκέτε, το λαϊκό τραγούδι είναι το θυμίαμα προς τα πλαστουργήματα του έρωτα και της αγάπης. Και επειδή πρέπει να ορθολογήσουμε τη γνώση και να ακροπερπατήσουμε ομόζυγα και ζυγισμένα σε αυτό το υπέροχο ταξίδι, ζητάμε σήμερα την βοήθεια των ειδικών επιστημόνων της κυρίας Τσιρόνη και του κυρίου Ασκηδή. Κύριε Ασκηδή, κυρία Τσιρόνη, σας παραδίδουμε σαν νομικό πρόσωπο κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και παιδείας το ακροατήριο της ευχούσης ευχόμενη καλή επιτυχία. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους οργανωτές και συντελεστές αυτής της εκδήλωσης από καρδιάς και επίσης δεν θα παραλείψω να ευχαριστήσω και τους χορηγούς επικοινωνίας που είναι όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που διαθέτει ο Δήμος μας. Καλή ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο. Στο σημείο αυτό, αφού ολοκληρώσουμε τους χαιρετισμούς μας, ας περάσουμε στον πρώτο μιλητή μας, κύριο Θάνο Ασκητή. Ο κύριος Θάνος Ασκητής, διοικητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, έχει ειδικευτεί στην νευρολογία και την ψυχιατρική, με διδακτορική διατριβή στον τομέα της κοινωνικής ψυχιατρικής και εξειδίκευση στην ανθρώπινη σεξουαλική συμπεριφορά και σεξουαλικές της λειτουργίες. Κλινικός ψυχίατρος ασκεί την ιατρική και ίδρυσε μαζί με τους συνεργάτες του το πρώτο σεξουαλικό Ινστιτούτο στη χώρα μας το έτος 1986. Μελετητής του θεμάτων σεξουαλικής έκφρασης και επικοινωνίας στην οικογένεια, το σχολείο, τις σχέσεις και το γάμο, είναι ο πρώτος γιατρός που μίλησε ανοιχτά για το σεξ στην Ελλάδα από το 1987 με πλούσια αυτογραφία σε ημερήσεις, εφημερίδες και περιοδικά, αλλά και με πολλές παρουσιάσεις τόσο από το ραδιόφωνο όσο και από την τηλεόραση. Την ίδια χρονιά οργάνωσε την πρώτη ημερίδα μαζί με τους συνεργάτες του για τη σεξουαλική υγεία στον άντρα και στη γυναίκα. Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας από το έτος 1994, ασκεί ενεργά την κλινική ψυχιατρική και διαχειρίζεται θεραπευτικά τα προβλήματα της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων. Αρθρογραφεί από το έτος 2010 στο Κυριακάτικο Φύλλο του πρώτου θέματος, διατηρώντας εβδομαδιαία στήλη με τίτλο «Το σεξ είναι ζωή». Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, έχει δημιουργήσει τη Συμβουλευτική Γραμμή Σεξουαλικής Υγείας. Έχει επίσης παρουσιάσει 4 πανελλήνιες ιατρικές ημερίδες με θέμα τη σεξουαλική υγεία στον άντρα και στη γυναίκα. Συνεχίζει να οργανώνει ημερίδες τόσο στην ιατρική κοινότητα όσο και στο γενικό πληθυσμό της ελληνικής κοινωνίας, προβάλλοντας μαζί με τους συνεργάτες του θέματα που αφορούν στη σεξουαλική ζωή και την ανθρώπινη συμπεριφορά σήμερα, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, ενημέρωση και γνώση. Μελετάει τον τρόπο που η σύγχρονη ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται τη σεξουαλικότητα, όπου κατά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει συμπόσιες επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Εκπαιδεύουμε συνεχή προγράμματα επιστημονικούς φορείς και θεραπευτές της ψυχικής και σεξουαλικής υγείας, ενώ εκδίδει έντυπα και βιβλία με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση στα σύγχρονα δεδομένα και όπως αυτά εξελίσσονται της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Από τον Απρίλιο του 2010, μαζί με τη συνεργάτη του ψυχολόγο, κυρία Μαρίνα Μόσχα, έχουν ιδρύσει το Διατρικό Κέντρο Σεξουαλικής Υγείας στη Λευκοσία Κύπρο, καταγράφοντας και μελετώντας την κυπριακή κοινωνία, αντιμετωπίζοντας ψυχικές διαταραχές και σεξουαλικές δυσλειτουργίες σε άντρες και γυναίκες.
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία του ζευγαριού που συνδέεται άμεσα με τη σεξουαλικότητα και την ψυχική επαφή. Ζει στην Αθήνα, είναι παντρεμένος και έχει 2 γιους. Για επιπλέον πληροφορίες αλλά και για τη βιογραφία του κυρίου Ασκητή, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα του διαδικτύου, η οποία είναι η εξής: www.ασκητής.gr. Και όποιος χρειάζεται αμεσότητα επικοινωνίας, υπάρχει συμβουλευτική γραμμή σεξουαλικής υγείας στο τηλέφωνο 210-7797-979. Ωστόσο, να σας ενημερώσουμε ότι σας έχουμε δοθεί κάποια χαρτάκια και κάποια στυλό, στα οποία μπορείτε να εκφράσετε ερωτήματα και απορίες, τα οποία θα απαντήσει ο κύριος Ασκητής στο τέλος της ομιλίας. Κύριε Ασκητή, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι συγκινητική βραδιά για μένα, γιατί είμαι στη Σπάτη, μια πόλη που την θαυμάζω από τα παιδικά μου χρόνια, την ιστορία της. Είχα ταυτιστεί με πολλούς ήρωες της Σπάτης και ένιωθα ότι η δύναμή της και η δικαιοσύνη της χαρακτήριζαν επάξια το ρόλο της στην αρχαία Ελλάδα. Νομίζω ότι η Σπάτη για μένα έχει ένα κεντρικό ήρωα, τη δύναμη. Ήταν πραγματικά η πόλη που τη μάνα την έκανε ηρωίδα απέναντι στο παιδί της που έδινε μια δύναμη με την ασπίδα του να έρθει νικητής ή πεθαμένος ή το πόσο τη δικαιοσύνη της Σπάρτης αποτέλεσε την αρχή οικονομικών κριτηρίων που τη δικαιώνουν σήμερα ως σύγχρονη πολιτεία. Ευχαριστώ γιατί είστε εδώ. Όχι μόνο ότι δεν έχω σημαντημένη την παρουσία του κυρία Σιδώνης και συναδελφός μου, ο Θεμιστοκλής ο Βατσιλίβας, ο οποίος μου πέταξε την ιδέα στο τηλέφωνο να κάνουμε αυτή την ομιλία στη Σπάρτη, έχοντας ως ανάγκη, μέσα σε αυτήν την απόσταση που δίνησα, να σας μεταφέρω το πιο κριτικό μήνυμα της ζωής, τη σεξουαλικότητα. Θέμα ταμπού για πολλές κοινωνίες. Θέμα δύσκολο για πολλούς ανθρώπους να παρακολουθήσουν αυτή την ομιλία. Θέμα που διασυνδέει όμως τον άνθρωπο με τον άνθρωπο και δίνει το δικαίωμα στη ζωή να εκφράζεται και να διεκδικείται κάθε μέρα με τις τριβές, τις χαρές και τις λύπες της. Θέμα υγείας. Η σεξουαλικότητα είναι ταυτισμένη με την υγεία. Η σεξουαλική υγεία, όπως σωστά είπατε, είναι ένα βασικό σύμπλοκο των ψυχικών και σωματικών λειτουργιών και του νόμου και της πολιτείας. Η σεξουαλικότητα συνδέεται άμεσα με την οριμότητα της πολιτείας, με την νομική της υπόσταση και έχει ως χαρακτηριστικό την αγαθή σχέση με το εγώ και το εμείς. Η σημερινή ομιλία, ανοιχτή ομιλία, που δεν είναι σε ειδικούς, αλλά είναι σε ένα κοινό που είναι ο παλμός της ζωής, είναι η ίδια η κοινωνία, που μέσα της έχει το δικαίωμα να μάθει, έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται και έχει τη δύναμη να εκφράζει τη σεξουαλικότητα όχι με το φόβο, την ντροπή, την ενοχή ή την αμαρτία. Έχει την σχέση με την πραγματικότητα της ζωής, από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι το βράδυ θα κοιμηθούμε, διαγράφοντας ακριβώς το ζευγάρι και τη συνέχεια, που είναι το παιδί. Είναι το παιδί που κυκλώνει τη γονεϊκή δικαίωση και επιτρέπει τους ανθρώπους να ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο. Σε μια χώρα που δυσκολεύεται, σε μια κοινωνία που στερείται των βασικών αγαθών και σε μια πολιτική ανάπτυξη που δεν μπορεί ακόμη να φέρει σε πέρας το μεγάλο της έργο. Η σχέση με το σεξ είναι διαχρονική, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό και η σημερινή παρουσία μου εδώ μου δίνει την πίθανα. Πρώτον, γιατί με αναγνωρίζετε και δεύτερον, γιατί αυτοί που με κάλεσαν αναγνωρίζουν σε μένα το δικαίωμα να σας μιλώ. Αυτή η σχέση λοιπόν είναι μοναδική. Για έναν ομιλητή που διανύει 30 χρόνια στο κομμάτι της σεξουαλικής συμπεριφοράς, είναι κάθε φορά μια δικαίωση. Και όσο μεγαλόμαστε, όταν κουβαλάω αυτή τη δικαίωση από όλες τις τοπικές κοινωνίες. Και αυτά που έχω προσφέρει ή αυτά που ενδεχομένως θα μπορούσα να προσφέρω μέσα σε μια πραγματική ανάγκη και ως πατέρας και ως γιατρός και ως άνθρωπος να εκφράζω χωρίς να πιστεύω ότι αυτό είναι το αρνητικό, το θετικό μήνυμα ότι η σεξουαλική ζωή είναι η ζωή όλων των ανθρώπων. Το σεξ είναι η ζωή και έρωτας δικαίωμα για κάθε άνθρωπο που ταυτίζεται με την οριμότητά του. Γι' αυτό και είστε εδώ και σας ευχαριστώ θερμά, διότι δίνετε την παρουσία σας αυτό το κριτήριο. Όχι της άρνησης προς
στην πραγματικότητα ή του φόβου ή του περίεργου που το σεξ από μόνο του πολλές φορές δηλώνει. Το μαγικό κουτί του σεξ, έλεγε ο Φρόιντ, απέναντι σε αυτό που χωράει, ότι είναι μια προσωπική σχέση, μια προσωποκεντρική αντίληψη. Ο κάθε άνθρωπος μεγαλώνοντας κουβαλάει, ενισχύει και δυναμώνει κάθε μέρα. Για τις πάρτι όμως, έχω την ανάγκη να σας δείξω αυτό που πιστεύω ότι τελικά θα μπορέσουν να το δούμε. Είναι η ταινία, δεν έχουμε ήχο, θα μπορέσουμε να έχουμε ήχο. Είναι μια σκηνή που δεν ξέρω αν έχετε το έργο, είναι η 300 Λεωνίδα, μια παγκόσμια ταινία που έφερε την πραγματικότητα της Σπάρτης στο επίκεντρο της παγκόσμιας δομής, το δει στη Σπάρτα, έτσι, όταν του υποπέσεις ότι αυτά που ζητάς είναι βλαστημία για μας και φυσικά ο Λεωνίδας, αυτός ο μεγάλος άνδρας, αυτός ο Έλληνας, που έφυγε από τη Σπάρτη για να σώσει την Ελλάδα, σταμάτησε τον πέρσι με μια κλωτσιά που τον πέταξε να σα το πει. Αυτή λοιπόν τη Σπάρτη σήμερα θα τη δούμε στη διάσταση τη ζωή. Και η ζωή με τη σεξουαλικότητα χαρακτηρίζει αυτό που βλέπετε. Το αποτέλεσμα των βιολογικών, των ψυχικών και των περιβαλλοντικών παραγόντων. Είναι λοιπόν τρεις πλευρές τη σεξουαλική ζωή. Η κοινωνία, η ψυχολογική υπόσταση, πώς οριμάζεις, και η βιολογική σου ολοκλήρωση, όπως οργανώνεσαι στο βιολογικό δρόμο. Παράγοντες που καθορίζουν τη σεξουαλικότητα είναι το φύλο. Νομίζω όλοι ξέρουμε τι σημαίνει φύλο. Βιολογικό, κοινωνικό και ταυτότητα. Το παιδί που γεννιέται από το νευτήριο και φεύγει με το ροζ ή το μπλε, αυτό το πρώτο μήνυμα που συμβολίζει τη διαφορετικότητα των φύλων, είναι η ίδια η σχέση με την σύλληψη, με τον γονότυπο κατά τη σύλληψη, στην ενδομήτρια περίοδο, πώς η ορμονική δραστηριότητα φτιάχνει και διαμορφώνει την αντίληψη του φύλου και φυσικά ο φαινότυπος, δηλαδή τα χρωματοσώματα που καθορίζουν και αυτά με απόλυτο τρόπο την οργάνωση του φύλου. Η κοινωνία. Η κοινωνία που δίνει το δικό της χαρακτηριστικό κριτήριο. Ο πατέρας, η μητέρα, η τοπική κοινωνία, η μεγάλη κοινωνία, τα χαρακτηριστικά των φύλων, το πώς κινείται ένα παιδί από το παιχνίδι του, το ντύσιμό του, τη συμπεριφορά του. Αυτό που θα λέγαμε στην παιδική ηλικία είναι ο βασικός ενισχυτής του γονιού. Να ταυτοποιήσει το παιδί του μέσα στο φύλο του. Να γοητευτεί με το φύλο, να ταυτιστεί ερωτικά με τον ομόφυλο γονέα και σιγά σιγά να χτίσει πραγματικά τη σχέση με την κοινωνία. Η ταυτότητα του φύλου. Η ταυτότητα του φύλου δεν είναι τίποτα άλλο παρά το άτομο το ίδιο πώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Πώς τον βλέπει μέσα στο ρόλο του. Και πώς αναζητά η άποπτη διαχείριση που η εφηβεία καλεί αναπτυξιακά να εκφραστεί διαμέσου του προσανατολισμού και της σεξουαλικής επιλογής ως ικανοποίηση. Η τελική διαδρομή δηλαδή της σεξουαλικότητας είναι η ψυχική και σωματική ικανοποίηση του ανθρώπου. Η σεξουαλικότητα όμως χαρακτηρίζεται, όπως βλέπετε, από πέντε βασικά στάδια. Κάθε στάδιο έχει την ιδιαίτερη δομή του και τα χαρακτηριστικά αυτά δίνουν και παίρνουν στην αντίληψη, στη λειτουργικότητα και την ανάπτυξη. Είτε από την περίοδο της παιδικής ηλικίας, που το παιδί μαθαίνει να επικοινωνεί με το σώμα του και εκεί οι γονείς πολλές φορές είτε τρομάζουν, είτε δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν, είτε δεν θέλουν τους παππούς και στη γιαγιά για να καταλάβουν ότι το παιδί αυτό μεγαλώνει. Μεγαλώνει συνδέοντας το σώμα του με το περιβάλλον. Είναι ένα χαρακτηριστικό στάδιο που το παιδί φωτογραφίζει και σηματοδοτεί την ανάπτυξή του. Είναι η εφηβεία. Η εφηβεία, όπως βλέπετε, που είναι μια πλούσια περίοδος αλλαγών. Από τους ορμόνες, από τη φάση του αγωνισμού, που ο έφηβος αρχίζει να αντιλαμβάνεται τη σεξουαλικότητά του ως κάτι μη σταυρουργικό, μοναδικό, στον χώρο του δωμάτιό του. Είναι οι φαντασιώσεις που από ολυμπικές, ταυτισμένες με το ιδανικό του έρωτα, ερωτεύτηκα τον δάσκαλό μου, ερωτεύτηκα ένα μεγαλύτερό μου. Πρότυπα ζωής που κάνουν το παιδί να ξεχωρίζει και να αγαπάει. Θα σας πω ότι η σημερινή κοινωνία είναι πραγματικά πολύ στερημή στα ομιλητικά πρότυπα. Οι παλιότερες γενιές, πιο στερημένες και πιο φτωχές, είχαν την δυναμική των προτύπων για να ζήσουν. Έβλεπες έναν άνθρωπο μεγαλύτερό σου από τη συμπεριφορά του, από τη μόρφωσή του, ταυτιζόσουν μαζί του. Ήταν μια ερωτική ταύτιση. Είναι μια συνέχεια με την αναζήτηση. Σήμερα αυτό δυστυχώς χάνεται και αναπληρώνεται με μια πιο ρηχή σεξουαλική πραγματικότητα που αποτελεί ίσως και το πρώτο μεγάλο εντυπωσιακό γίνεσθε με τον άνθρωπο στην ενήλικη ζωή του. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Πολλοί λόγοι γίνεται
σε εμάς τους ειδικούς τελικά κληρονομείται ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Διαμορφώνεται, αντιλαμβάνεται, αναπτύσσεται, είναι μια εξέλιξη όλων των παραγόντων. Είναι ο ομοφιλόφιλος, ο ετεροφιλόφιλος, ο αμφιφιλόφιλος, αυτά τα πρόσωπα που καθοριστικά θα παίξουν ρόλο στη ζωή τους. Και φυσικά η πρώτη φορά, αυτό που καίει τους γονείς και τους βάζει πολλές φορές μέσα στο φόβο και στο άγχος. Ποια είναι η ηλικία της πρώτης φοράς, πώς το παιδί το ίδιο θα μπορεί να ταυτιστεί με το είναι έτοιμο ή πρέπει να διεκδικήσει την πρώτη σεξουαλική επαφή, φυσικά για τα αγόρια πολύ περισσότερο, αφού κανένας γονιός δεν θα μπορούσε να πει στην κόρη του είσαι έτοιμος να κάνεις έτσι. Η μέση ηλικία, αφού περάσουμε πρώτα από την κυρίαρχη ηλικία της ζωής, που εμπλέκονται τα πάντα, η σχέση, ο γάμος, η οικογένεια, πρόσωπα που ουσιαστικά φωτογραφίζουν και χαρακτηρίζουν την εξέλιξη. Την εμπλοκή των δύο φίλων. Θα μπορούσε και να μιλάει πολλές ώρες. Τι σημαίνει διαπροσωπική σχέση, τι σημαίνει άνδρας γυναίκα, πόσο τα πρότυπα αυτά σήμερα εναλλάσσονται συνεχώς σε μια καλύτερη ή χειρότερη πορεία και πώς τελικά η ενήλικη ζωή σηματοδοτεί τη σεξουαλικότητα ως απαραίτητο μέρος της ύπαρξής της. Όχι γιατί αυτό είναι ένα νηδιακό φαινόμενο. Είναι το ροζ, το προκλητικό, η απιστία, η εξωσυζυγική σχέση, οι σεξουαλικές φαντασιώσεις, οι διαστροφές, η ανομαλία. Όποια λέξη αλλάζει κανείς πολιτιστικά ή πραγματιστικά, η αντίληψη είναι μία. Είναι καθορισμένη από την προσωπική επιλογή του ανθρώπου που συσχετίζεται μέσα στην ομάδα και διαφοροποιείται με το εγώ του, με την ύπαρξή του. Για να συνδεθεί ουσιαστικά σε μια σχέση που θα οδηγήσει νομοτελειακά στο γάμο, που σήμερα μπαίνει σε μεγάλη αμφισβήτηση μια οικονομική κρίση που όλο και περισσότερο δυσκολεύει την διαπροσωπική σχέση και τη μονογαμή, την κάνει δηλαδή ατομικότητα. Της γίνει το δικαίωμα της υπεραξίας και όχι της αξίας μέσα στην κοινωνική σχέση και τη σχέση ως ανάγκη. Το παιδί είναι η συνέχεια που θα κουβαλήσει τα θετικά και τα αρνητικά αυτής της εικόνας. Η μέση ηλικία, χαρακτηριστική περίοδο, με τις βιολογικές μεταβολές, με την ενόχωση στη γυναίκα που ακόμη σήμερα έρχεται στην ενόχωση και δεν ξέρει τι είναι αυτό. Φοβάται να εκφραστεί ή αισθάνεται ότι γερνάει ή θέλει να είναι πιο υπερβολικά τοποθετημένη μπροστά στο φάσμα ότι μεγαλώνω, αλλά είναι ναι. Στην αναζήτηση του μεταβολικού συνδρόμου για τον άνθρωπο και τη γυναίκα που αρρωσταίνει από την ταξιδιωτική ερωτηριακή, την υπέρταση, την υπερεπιδημία, τους παράγοντες σε σχέση με το διαστήριο και το θάνατο, ως στοιχείο αναφορά που πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν εδώ και αφήνουν πίσω τους έναν άλλον άνθρωπο ή ένα παιδί. Είναι η σεξουαλικότητα, κυρίε και κύριοι, που καθορίζει ακριβώς τη σχέση με την πραγματικότητα. Η τρίτη ηλικία. Η τρίτη ηλικία πιο δυναμική και σκληρή στην κοινικότητά της. Απέναντι σε μια πολιτεία που ακόμη δεν της εξασφαλίζει το γύρας, τη φροντίδα, τη στοργή και τη στήριξη. Και όμως η τρίτη ηλικία χαρακτηριστικά έχει τη γύρα στην κατάσταση, τη χειρία και την αρρώστια και τη σεξουαλικότητα ως διαμέσου τρόπου ζωής, χαράς και απόλαυσης. Η σεξουαλικότητα στην τρίτη ηλικία αποτελεί μια συνεχιζόμενη μελέτη για εμάς τους ειδικούς. Έχει ηλικία ο άνθρωπος μεγαλώντας να διεκδικεί το σεξ. Μήπως είναι υπερβολικός, μήπως είναι χορμόγερος, μήπως είναι άρρωστος, μήπως η ψυχική του ασθένεια τον οδηγεί να υπεραναπληρώνει σε μια άκρατη χυδαία ειδονή. Κι όμως, η αλήθεια είναι ότι σήμερα όλες οι μελέτες συγκλίνουν στην ανάγκη της τρίτης ηλικίας και της σεξουαλικής εμπλοκής ως παράγοντας υγείας. Όχι παράγοντας νιώτης. Δεν είναι ο δεμετάχνος που θα έχει στη σεξουαλική ζωή ο 20χρονος που θα γίνει ποτέ. Ο δεμετάχνος είναι πάντα ο δεμετάχνος. Σήμερα όμως του δίνει η ζωή το δικαίωμα να μην είναι γέρος, να μην αισθάνεται ότι γερνάει και μαραζώνει και πάει στη γωνιά και περιμένει να πεθάνει. Τώρα που μιλάμε, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναφέρεται και για την τέταρτη ηλικία. Ήδη κτίζεται στον δρόμο, στα κοινωνικά κριτήρια, στις ιατρικές προσεγγίσεις και στη φροντίδα τέταρτης ηλικίας, που σημαίνει 85 χρόνων και μετά. Οι άνθρωποι ζουν και έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν μια καλύτερη ζωή. Αυτή λοιπόν η σεξουαλικότητα, αν κανείς την έρθει πραγματικά ως ένα βασικό στοιχείο αναφοράς της, δεν έχει ποτέ από την επιβίωση με την αναπαραγωγή, την γονιμότητα και εδώ πραγματικά έχει χτίσει κανείς πολύ μεγάλες προσδοκίες στην ανθρώπινη φυλή ή στον ανθρώπινο εγκέφαλο σε σχέση με τα ζώα. Από αυτά τα οποία το κτίνος εκφράζει μια ιδιωτική αναζήτηση μιας κυριαρχίας που θα γίνει αναπαραγωγή στο δικαίωμα της συντροφικότητας. Δηλαδή η σεξουαλικότητα στον άνθρωπο κατάφερε να γίνει μια αυτόβουλη ενέργεια. Μια σημαντική παράμετρος που συνδέει
τη συντροφικότητα και όχι μόνο την αναπαραγωγή ως γονιδιακή εντολή. Όχι μόνο ένα στοιχείο επιβίωσης, σαν στοιχείο καλύτερης ζωής, καλύτερης λειτουργικής σχέσης με το εγώ και το εμείς. Ο εγκέφαλος είναι το μεγάλο μυστικό. Δεν θα σας κάνω μάθημα νευρομπιολογίας, αλλά θα σας πω ότι υπάρχουν ειδικές περιοχές στον εγκέφαλο που χαρακτηρίζουν το σεξουαλικό ερέθισμα. Και αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αυτά τα τρία στάδια, οι τρεις μεγάλες βάσεις του κεφάλου, η αμυγδαλή, ο υπόκαμπος, ο υποθάλαμος, είναι μυστικά που όλο και πιο πολύ θα ξεκινούν σιγά σιγά με μελέτες και προσεγγίσεις για να αποδείξουμε ότι η σεξουαλικότητα ζει πολλά χρόνια γιατί ο εγκέφαλος ζει με ένα θάνατο. Άρα οι ορμόνες αυτές που σχετίζονται πάρα πολύ με τη σεξουαλική επιλογή, με την ψυχική διάθεση, με το πώς νιώθουμε νευροχημικά από τον εγκέφαλό μας, τις εγκεφαλικές ορμόνες, μέχρι τις γεννητήσιες ορμόνες, τότε θα σας πω ότι πραγματικά ο εγκέφαλος είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο που δίνει λειτουργικότητα στη σεξουαλικότητα και δίνει την επιθυμία ως το μεγαλύτερο κλειδί στην πόρτα της σεξουαλικής σχέσης. Η ζωή του σεξ, η καλύτερη σχέση, η ζωή του ανθρώπου κινείται σε αυτά τα στάδια. Παιδί, έφηβος, ενήλικας, τρίτη ηλικία. Κάθε στάδιο έχει μια ιδιαίτερη προσέγγιση. Και κάθε προσέγγιση έχει ένα διαφορετικό δρόμο. Έχει μια σχέση είτε με την παράδοση τα έθνη και τα έθνη, είτε ακόμη και με την αντίληψη τι είναι άντρας και τι είναι γυναίκα. Ο άντρας που κυνηγάει ένα παίος, η γυναίκα που κυνηγέται από το εδίο της, αλλά που ουσιαστικά και οι δυο αναζητούν ρόλους συμπεριφορών. Και ρόλους συμπεριφορών που η κοινωνία πολλές φορές τους εγκλωβίζει, τους χρεώνει ή τους απελευθερώνει. Αντίστοιχα με το επίπεδο που διαμορφώνεται στην εκάστοτε ζωή. Η εφηβεία, εστιασμένη μετά την παιδική περίοδο που το παιδί έχει ταυτιστεί με το φίλο του, έχει ομαδοποιηθεί στην κοινότητά του, έχει ενισχυθεί από το γονεϊκό δίκτυο, έρχεται να ξυπνήσει μια προσωπικότητα που είναι ένα σύμπλοκο φαινόμενο ψυχικών, βιολογικών και αναπτυξιακών κριτηρίων του περιβάλλοντος δηλαδή, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη άποψη ότι είναι βιολογική ορίμανση, όσο δηλαδή οι ορμόνες μας, ο βιολογικός μας δρόμος μας εξελίσσει, μας μεγαλώνει, σε σχέση με την ίδια τη σεξουαλική αφύπνιση ως συμπεριφορά. Δηλαδή, αν το βιολογικό δέντρο μας ορμώνει καλά, η σεξουαλική αφύπνιση είναι μια πραγματικότητα. Και κάθε έφηβο κινεί το νήμα της πρώτης αναζήτησης, της σκέψης, της φαντασίωσης και της πρόκλησης. Η εφηβεία όμως είναι ένα μεγάλο στάδιο που για τους γονείς, όλοι εμείς που έχουμε παντρεύσει τα παιδιά μας ή έχουμε ζήσει τα παιδιά μας, τη θυμόμαστε και την αστολογούμε ή τα παιδιά που μεγαλώνουν δημιουργούν μεγάλη φοβία και αγωνία στους γονείς, τους συντρώνουν τους γονείς γιατί η εφηβεία ταξιδεύει με πάρα πολλά πρόσωπα. Ταξιδεύει την περίοδο της ύλης, που είναι η ορμονική αφύπνιση, το τεστοστερόνη για το αγόρι, η στρογόνα για το κορίτσι, που βάζουν τη βούλα, την υπογραφή αυτής της πρώτης μεγάλης χαρακτηριστικής απόκλησης των δύο φύλων. Βεβαίως η κυρίαρχη εφηβεία, 14-17, που εκεί οι γονείς πολλές φορές χάνουν την μπάλα, δεν ξέρουν πώς να θυμηθούν, δεν ξέρουν ποια είναι τα κριτήρια και ποιοι είναι οι δρόμοι ελέγχου, η ενίσχυση, η ανάπτυξη. Και ασφαλώς πότε οι γονείς κλείνουν τους έφηβους και τους λένε από εδώ και μετά είστε εσείς. Και ξέρετε, υπάρχουν έφηβοι 25 χρονών και 30 χρονών που ξαπλώνουν στο κρεβάτι και ξυπνάνε το πρωί 10 η ώρα με τη μαμά με το γάλα μπροστά να τους λέει ναι, κουρασμένα παιδιά μου και σε το γαλατάκι σας διακόμη είστε μωρά. Αυτό λοιπόν που συνδέει το γονιό με την εφηβεία είναι τα στάδια. Το γονιός ο οποίος ξέρει αυτά τα στάδια μπορεί να δώσει στο παιδί του τα κριτήρια της ανάπτυξης και της εξέλιξης. Μιας περίοδου που χαρακτηριστικά ξυπνάει το βιολογικό δρόμενο στο αγόρι, εξπερμάτιση, σεξουαλικές φαντασιώσεις, τα βρεγμένα όνειρα που όσοι έχουν εφήβους ξέρουν πολύ καλά ότι το αγόρι αρχίζει και έχει εξαρτώσει ιερέσεις, όπως λένε στην θερμή φάση του ύπνου, ή ανάπτυξη αναγνώτων του φύλου που μεγαλώνουν και διαφοροποιούν το αγόρι από το κορίτσι. Αντίστοιχα στο κορίτσι, η εμμηνονησία, που είναι ένα θέμα σπουδαίο για την υγεία της γυναίκας, είναι ο βιολογικός κύκλος που δίνει τη δική του παρουσία, ή αν θέλει κανείς τις φαντασιώσεις να μπορείς που να διαθέτει, την έναρξη της γονιμότητας, άρα να γνωρίζει την προφύλαξη, να καταλαβαίνετε από εδώ και πέρα είναι εκτεθειμένη σε πιθανή ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και φυσικά να καταλάβει ότι αρχίζει το φύλλο και παίρνει μια δομή.
Άλλωστε, τα δύο φύλλα στα χαρτιά εκμετρούν τα ενδιαφέροντα. Γιατί το κορίτσι γίνεται πιο γρήγορα γυναίκα. Βλέπετε σήμερα μια κοπέλα 14-15 χρονών δείχνει μια νεαρή γυναίκα. Πάθονται βασιλότητε, βγαίνει έξω ένα κινητό, κλείνει ραντεβού. Ένα αγόρι αντιστήριο ακόμη είναι παιδί, κροτσάει μπάλε και σκέφτεται την ομάδα του ή πολύ κοντά ενδεχομένω κάποιε εικόνε με γυναίκε που να είναι συνειδητέ. Αυτή η απόκριση των δύο φύλων χαρακτηριστικά δίνει στην εφηβεία μια μετάθεση των ψυχικών κριτηρίων. Μια αλλαγή δηλαδή που βιώνει η εφηβική ψυχολογία με την αστάθεια, την μεταβλητότητα και την απομυθοποίηση. Σημαίνει τι, ότι ο έφηβος είναι ασταθής, δεν ξέρει τι θέλει, πεινιάζει, φωνάζει, πότε γίνεται άντρας, πότε γίνεται παιδί, περνάει από διάφορους μεταβλητές, έτσι ώστε ο γονιός μπερδεύεται και αρχίζει τι, να απομυθοποιεί το γονιό του. Αρχίζει να αισθάνεται ότι ο γονιός του πια δεν είναι το ισχυρό του πρόσωπο, δεν είναι το πρότυπό του, δεν είναι η εικόνα του ιδανικού. Και κρυμμένο στο γονιό του έχει ανάγκη να κτίσει το δικό του εγώ, γι' αυτό και οι μεγάλες συγκρούσεις με τους γονείς είναι όταν αισθάνονται πια ότι τα παιδιά αρχίζουν και τους αμφισβητούν. Δεν υπακούν, δεν πειθαρχούν ή με μια ασύλλογη λογική της γονεϊκής ανοησίας προσπαθούν να φέρουν μπερδέματα στο παιδί που μεγαλώνει με πολλά αντιφατικά μηνύματα. Όλα αυτά που διαβάζετε δείχνουν ακριβώς τις μεταβολές που δέχεται ο έφηβος μέσα στο ψυχικό του δρόμο, μέσα στη δική του ψυχική ανάγκη να αναγνωριστεί. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχει παραγωγικότητα, έχει πόθο, εξανίκευση, είναι καλός στρατιώτης. Όσες οργανώσεις σήμερα δεν χρησιμοποιούν τους έφηβους ως στρατιώτες δράσης, επίθεσης και οργάνωσης, έχει μάθει να συγκρούεται, κινείται με έναν δικό του τρόπο που δίνει τη δική του μοναδικότητα στην αντίδραση, στην αμφισβήτηση και στην ισοπαίδωση ή περνάει από διάφορα κριτήρια μελαγχολίας, κλεισίματος για να φτάσει στην απέραντη όθη. Γι' αυτό και η εφηβεία είναι σπουδαία περίοδος για ένα γονιό και που θα πρέπει ο γονιός να γνωρίζει ότι η πολιτική στρατηγική δεν είναι ο πόλεμος, δεν είναι η σύγκρουση, αλλά η διαχείριση. Και πάρα πολλοί γονείς δυστυχώς αυτό το αγνοούν ή δεν θέλουν να το δουν ή δεν ξέρουν πώς μπορούν να το ξεπεράσουν έχοντας αντιμετωπίσει με διαφορετικούς ρόλους τα παιδιά τους. Η εφηβεία έχει μια ιδιαίτερη ερωτική διαδρομή. Έχει τον ερωτισμό. Έχει την ερωτικοποίηση της έκφρασης. Παντρεύει δηλαδή πολλά στοιχεία σεξουαλικά με ψυχικά στοιχεία. Βλέπετε λοιπόν ότι αρχίζει να φαντασιώνει το σενάριο που ο οργανισμός του δίνει, διαμορφώνει το πρόσωπο το οποίο γίνεται πρότυπο, πρόσωπο πρότυπο στην εικόνα και τέλος αναζητάει τη σεξουαλική μορφή. Κοιτάξτε πόσα κύματα κινούνται μέσα στο μυαλό του, πόσες εικόνες εναλλάσσονται στα σενάρια του και τελικά ο ίδιος θα καταλήξει στο δικαίωμα της σεξουαλικής έκφρασής του και στις φοβίες που αυτή η σεξουαλικότητα γεννάει. Ο παρθένος, ο άνδρας δηλαδή που ακόμα είναι έφηβος παρθένος, κοιτάξτε τι κυνηγάει, το μέλλον του μέλους, ότι θα αποτύχει αισθητικά ο φόβος αποτυχίες, θα πάω να κάνω έρωτα, δεν θα καταφέρω, δεν θα έχω σκληρό πουλί, δεν θα λειτουργήσω, και αν σκεφτεί ότι έχει πάρει πληροφορίες από το δίκτυο ή έχει δει πορνοτενίες ή έχει ταυτίσει τον εαυτό του με τον μεγάλο εραστή, τότε καταλαβαίνετε ότι θα πάει πολύ φοβισμένος και αγχωμένος στο φόβο της αποτυχίας ή στο φόβο της απόρριψης. Αφού το άγχος της πρώτης φοράς του ανθισμού είναι ταυτισμένο με τα γενετικά του όργανα και ειδικά με το πέος και τη στήση. Σκεφτείτε λοιπόν ένας πατέρας που μέσα στο δικό του μυαλό παραθεμένο του το επιβάλλει, πήγαινε δείξω της άντρας, δείξω το πουλί σου, δεν δείξω τι μπορεί να καταφέρεις. Και γύρισε πίσω ο νικητής. Όχι σαν τη μάνα της Σπάρτης που έλεγε θα γυρίσεις νικητής, είπε θα μένεις. Πρέπει να γυρίσεις νικητής και να μου πεις ότι είσαι άντρας. Γιατί πίσω στο μυαλό του πατέρα του αγωγιού υπάρχει και ο φόβος της ομοφιλοφιλίας, ο φόβος της ομοφοβίας, ο φόβος του γιος μου να μην είναι σεξουαλικά ικανός. Γυρίζει λοιπόν πίσω αυτό το παιδί γκρεμισμένο, εγκλωβισμένο μέσα στην πρώτη αποτυχημένη του φορά και διαμορφώνει αντίστοιχα και στο κορίτσι μια ιδανική αποτυχία, αφού και η ίδια κυνηγάει την εικόνα σώματος, πόσα σήμερα κορίτσια δεν προγυρεύονται στην ανορέξια νερβόζα, αυτό που λέμε σκοτεινή ανορεξία, στο πρότυπο της εικόνας, στο πόσο ναρκισιστικά είναι όμορφη, πόσο αρέσουν στα αγόρια, πόσο ενδύνουν με τα άλλα κορίτσια και στη σεξουαλικότητα που έχει διαβάσει. Τι είναι ο οργασμός, θέλει να τον υπηρετήσει τον οργασμό, να τον κάνει όπως τον διάβασε.
και να δει τελικά η ίδια μήπως δεν έχει αυτή την εικόνα. Ή ο φόβος να θα πονέσει. Όταν μια μάνα, ένας πατέρας της είπε ή της έχει περάσει το μήνυμα ότι αν κάνεις σεξ πριν από την ώρα σου θα αιμορραγήσεις ή θα πονέσεις ή θα πεθάνεις, θα μεγαλώσει με το φόβο του πόνου ότι εκείνη τη στιγμή θα υποστώ το κακό αυτής της βίαιης παιδικής φυρίσδησης. Μια σχέση λοιπόν με το πόσο τελικά αυτό το κορίτσι θα γεμίσει φοβίες και φοβία φυσικά μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Αλλά δεν έχει μάθει τι είναι αυτό το πράγμα, πώς μπορεί κανείς να προφυλαχθεί από αυτό. Γι' αυτό και η σεξουαλική αγωγή, μιλώντας για την εφηβεία και γενικά για την παιδική περίοδο, και εδώ σας δείχνω τα βιβλία που φτιάξαμε το Υπουργείο Παιδείας, 8 βιβλία, δείχνουν το μήνυμα της πραγματικής διάστασης της σεξουαλικής αγωγής. Γιατί κάποιος μπορεί να πει από εδώ, όπως το ρωτάνε πολλοί άνθρωποι, γιατί είναι απαραίτητη η σεξουαλική αγωγή. Ο άνθρωπος μαθαίνει το σεξ. Μαθαίνει να τρώει, μαθαίνει να κοιμάται, μαθαίνει να φοδεύει, να ουρεί. Γιατί πρέπει να τον εκπαιδεύσουμε να κάνει σεξ. Κι όμως, η σεξουαλική αγωγή είναι θεμελιώδης μηχανισμός της οριοθέτησης. Δεν είμαστε ζώα και εσύ. Το σεξ δεν είναι μια βίαιη, κτηνώδης απάντηση της συγγραμμής που ο εγκέφαλος με τέτοιο τρόπο δίνει. Είναι μια μαθησιακή σχέση με την πραγματικότητα που κάνει τον έφηβο και κυρίως το παιδί να αντιλαμβάνεται το υγιές. Την υγιή φυσιολογία. Γιατί εγώ όλα αυτά τα χρόνια με ενοχλεί η ιδέα ότι μας απειλεί το σεξ. Ο βιαστής, ο παιδόφιλος, ο διαστραμμένος, η κακή σεξουαλική επαφή, ο αλήτης της κόρης μου, ο αποτυχημένος γιος μου σεξουαλικά, τα μπέλες που μεγάλη ευκολία βάζουμε γιατί δεν έχουμε γνώση. Και ξέρετε ότι είμαστε μια κοινωνία που λατρεύουμε την παθολογία, τρομολανούμε στην παθολογία, στην υπερβολή, στο άκρατο. Και δεν μαθαίνουμε το υγιές, το φυσιολογικό. Γιατί εγώ θα λεφθώ την παθολογία διαμέσου της οδού της φυσιολογικής γνώσης. Που εδώ η σεξουαλική αγωγή δίνει, και παραπάνω θα σας δείξω, δίνει πιο αργή έναρξη της πρώτης φοράς. Και όχι αυτό που όλοι πιστεύουν, η σεξουαλική αγωγή οθεί τα παιδιά στο γρήγορο σεξ. Οθεί τους νέους διαμέσου της αφήρησης στην σεξουαλική επαφή. Αυτό είναι ένα λάθος. Όσο μαθαίνεις να προφυλάσσεσαι, τόσο αντιλαμβάνεσαι τη δυναμική της επιλογής στην πρώτη φορά. Ότι θα πας στα 12 και στα 13 με μαγιά, που είναι η μίμηση, που τρέχει το διαδίκτυο, που κάνετε για να το απολαύσεις. Προχθές διάβασα στο διαδίκτυο, είχε μια πολύ ωραία λύση. Πήγαινε να επιδείξουν νωρίς για να μην χάσεις αυτό που θα κερδίσεις. Αυτό το μήνυμα αλήθεια ποιος το έχει δώσει. Η εικόνα του προτύπου, η κοινωνία μας, το ανοιχτό διαδίκτυο. Δεν θα λέω ότι πρέπει να κλείσουμε το διαδίκτυο. Πρέπει να οργανώσουμε την κρίση των παιδιών και αυτή η χώρα ακόμη δυσφορεί, δυσανασχετεί στην καλύτερη δυνατή παιδεία. Όχι στην παιδεία στις στιγμές γνώσης, στα αγγλικά, στο διαδίκτυο, στην καλύτερη μόρφωση που θα οργανώσει ένα παιδί άλλο να βγει στην δομή της κοινωνίας, αλλά στην ελληνική παιδεία, στη μόρφωση με τον εαυτό μας, με την αναζήτηση του εγώ και να μπορεί να καταλάβει ότι ακριβώς το ανθρώπινο σώμα είναι ταυτισμένο με τον εαυτό μου, είναι μοναδικό. Δεν κινδυνεύω από τον παιδόφιλο αν μαθαίνω στη μικρή ηλικία, αλλά δεν αφήνω κανένα να με αγγίξει. Και το παιδί σήμερα μαθαίνει πολύ εύκολα. Είναι εύκολη η προσφορά της γνώσης και της μάθησης σε ένα παιδί. Ή ότι το να μεγαλώσω και να γίνω αύριο μάνα στα κορίτσια δεν είναι φαινόμενο καταναγκασμού της οικογένειας. Είναι προστασία υγείας. Θωρακίζεις τον εαυτό σου με τον αποκτήσεις τον μητρικό φύλλο. Ή αν θέλετε. Να καταλάβεις τι σημαίνει συντροφικότητα, σχέση και γάμο απέναντι στο τι πρέπει να προφυλάξεις, θα ακούσουμε μετά από την κυρία Σιρώνη, τα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα για να προστατευτείς, όχι για να φοβάσαι ότι η βόμβα κινδυνεύει την ώρα που θα κάνεις έρωτα. Γιατί θα μολυνθείς από AIDS, από κονδυλώματα. Γιατί ακριβώς δεν είναι η απάντηση να φέρεις τον τρόπο, είναι η απάντηση να φέρεις τη γνώση και την οριοθέτηση προς το γονιό. Λέει το παιδί, εγώ την μια φορά είναι αφιλής και κοιμούνται όρθιοι και λένε η κόρη μου, εμένα δεν έχει κάνει σεξ και εκείνη έχει κάνει σεξ. Και έχει κάνει σεξ, μπράβο της, με ένα προφυλακτικό στην τσάντα. Δηλαδή οι γονείς μου τρομάζουν, πιάσανε ένα προφυλακτικό. Και τους λέω ότι εγώ κοινικά δεν πρέπει να χαίρεστε. Το παιδί σας έχει προφυλακτικό στην τσάντα. Γιατί θα μπορούσε να κάνει σεξ και χωρίς προφυλακτικό. Άρα λοιπόν η πραγματικότητα είναι να αναπτύξεις μια συμπεριφορά που η σεξουαλική αγωγή βάσει τα όρια και αναπτύσσει την οριμότητα
της υγιούς σεξουαλικότητας. Στο παιδί μας για την σεξουαλικότητα μπορούμε να δούμε διάφορα στάδια. Όπως βλέπετε εδώ ξεκινάει από 3 χρονών, με πολλές ερωτήσεις το παιδί πάντα ρωτάει. 6-12 όμως είναι η βάση. Εκεί υποστηρίζω απόλυτα ότι η σεξουαλική αγωγή έχει νόημα και έπρεπε στα σχολιά μας να υπάρχει ως μάθημα. Όχι ως ευέλικτη ζώνη, ούτε ως καλή διάθεση των διδασκών και της ανεκτικότητας. Το έχω ακούσει και αυτό. Της ανεκτικότητας όταν ήρθε το πολύ από τα 2-3 χρόνια σύμβολο που με ενοχλούσε, που ο διευθυντής είπε: εγώ είμαι ανεκτικός σε αυτό. Μα δεν σε ρωτάω αν είσαι ανεκτικός. Στο επιβάλλον, αν είμαι σύγχρονη κοινωνία. Δεν μου κάνεις χάρη για την γνώση, την υπηρετή στη γνώση και την εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν δεν διαπραγματεύεται στην προσωπική σχέση με το εγώ του κάθε διευθυντή, που πάρα πολλοί από αυτούς είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, έχουν ανοιχτά μυαλά και είναι και οι ίδιοι γονείς. Έχουν πολλοί από αυτούς αγωνιούν προσωπικά για τα παιδιά τους και όχι μόνο για τα παιδιά τους του σχολείου. Άρα το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής πρέπει να είναι ένα μάθημα συνοχής με κορμό. Με βάση, με γνώση, με εκπαιδευτές υγείας, που διδάσκαλοι και οι ψυχολόγοι που θα μπορούσε η σύγχρονη κοινωνία να έχει υλοποιήσει με ελαστικότητα και δυναμισμό. Άρα το ίντερνετ δεν είναι αυτό που θα βάλει την πληροφορία, δεν είναι αυτό που εξυγχρονίζει την παιδεία. Είναι η ανάγκη της συνέχειας, η ανάγκη να δείξουμε την πραγματικότητα σε ένα παιδί. Και την πραγματικότητα σε ένα παιδί τη δείχνουμε με πάρα πολλούς τρόπους σε σχέση με το εγώ και το εμείς. Σωστή ηλικία, ναι, θα σας έλεγα για τα προσέγγιση η επιστημονική μετά τα 16 χρόνια. Πού είναι σήμερα η χώρα μας, το λέγαμε και προηγούμενο με τον Θεμιστοκλή, είναι στα 14,5. Κατεβήκαμε από το προβλεπόμενο. Τι κάνουμε γι' αυτό, μα τι. Θα κατεβούμε κι άλλα, λένε κάποιοι πιο ανοιχτοί. Θα κατεβούμε γιατί αυτό είναι το σύγχρονο φαινόμενο των καιρών. Σήμερα το πρωί θα δει ο χρόνο είναι η γυναίκα. Όχι, είναι λάθος. Είναι η γυναίκα σωματομορφικά. Ο εγκέφαλος και ο λιμόνας ακόμη εξελίσσονται. Και τραύματα της προσφοράς μπορεί να μην είναι πολλές φορές καταγνωστικά, αλλά μπορεί να σημαδεύσουν την ψυχική ζωή και τη βιολογική εξέλιξη ενός ανθρώπου. Η πρώτη φορά καθορίζεται περίπου στο κλείσιμο της ύλης και στα μισά της επιδικής αναζήτησης. Με 16-17 είναι μια πραγματική ταυτότητα, που αν την κάναμε πραγματικότητα, θα λέγαμε ότι η σεξουαλική αγωγή είναι η σφραγίδα για να περάσει κανείς από την πρώτη φορά στην πραγματικότητα της ζωής, στην εμπλοκή που η σεξουαλικότητα είτε θέλετε είτε δεν θα γίνει. Αν μέσα στα παιδιά σας ότι δεν θα έχουν σεξουαλική ζωή ή θα έρθετε στον ειδικό και θα πείτε δεν ξεκίνησε ο γιος μου 20 χρονών ακόμα το σεξ, πες μου εσύ ήδη και τι θα κάνω, λες και έχω εγώ τη μαγική στέση στα χέρια μου. Απέναντι σε ένα 20χρονο που δεν είναι άρρωστο και δεν έχει κάνει σεξ, γιατί δεν επιβάλλεται αυτό να γίνει σεξ στα 16, ήρθες, έγινες 16 χρονών, αύριο πήγε να κάνει σεξ, αλλά να μπορεί να ξέρει ότι ακριβώς το γονεϊκό του σύστημα που το υποστηρίζει, του καθορίζει με τη δική του στάση την εξέλιξη αυτή που βλέπετε εδώ στο αύριο. Και βλέπετε ότι ο άντρας στην πρώην ενήλικη ζωή, ποια είναι η πρώην ενήλικη ζωή, 19, 20, 21, 22, το στάδιο αυτό 18-25, που δίνει μεγάλες αλλαγές λειτουργικές στη σεξουαλική εμπλοκή και καίγονται πολύ στον χώρο μας δυστυχώς. Με τραύματα, με αποτυχίες, με φόβο, η στήση που δεν λειτουργεί, απελπισία, πηγαίνει σε δίθεν ειδικούς, τον ταλαιπωρούν χάρτη από το ίντερνετ, κάνει χωρίς λόγο εξετάσεις, πληρώνει χιλιάδες ευρώ. Και η παιδιά δεν έμαθε ότι η σεξουαλικότητα έχει χαρακτηριστικά που συνδέονται με την ενήλικη ζωή και συνδέονται με την ανάγκη ο άντρας να εκφράζει τον εαυτό του μέσα στην κοινωνικότητα και να ξέρει ότι η ανεξαρτησία δεν είναι η μαγιά, δεν είναι η βιασύνη, δεν είναι το γρήγορο, δεν είναι αυτό που μιμείται το πρότυπο, το ιδανικό, αλλά είναι η συνέχεια. Η συνέχεια της παιδικής και παιδικής περιόδου για να αποκτήσει μια εικόνα δυνατή που δεν θα έχει άγχος, που θα εκφράζει την αυτογνωσία, την αυτοπεποίθηση που λέμε στην ψυχιατρική ή την αυτοεκτίμηση. Απέναντι όχι στο σύντροφο που επιλέγει, όχι στην κόμενα που θα έχει ή στο αγόρι που θα αποκτήσει, αλλά στον εαυτό του. Αυτό χάνεται. Χάνεται στη γρήγορη πιεστική προσέγγιση ο εαυτός μου. Η σχέση με τον εαυτό μου, που μετά γίνεται σύγκρουση με τον εαυτό μου. Άρα γίνεται πρόβλημα, γίνεται ψυχική νόσος και φτάνει στο ψυχίατρο που πληρώνεται ή παίρνετε φάρμακα, γιατί ακριβώς δεν μάθατε στην παιδική ηλικία τη δυναμική της σχέσης γονιού, παιδιού, εφήβου.
απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στην επιλογή, στη σεξουαλική εμπειρία και στην ανάγκη να καταλάβει ότι το σεξ δεν κυνηγείται, δεν βρωμίζει και δεν χρεώνεται από παράγοντες κοινωνικούς. Αντίστοιχα, η γυναίκα μεγαλώνει πιο γρήγορα. Γνωστό διαχρονικά, βιολογικά εξελίσσεται, αναπτύσσεται. Και αυτή όμως πολλές φορές παγιδεύεται. Προσπαθεί να ζήσει με στην κοινωνία. Προσπαθεί να βρει την κοινωνία τι είναι η βασική πλευρά της σχέσης. Αυτό ο σεβασμός, κατανόηση, αποδοχή. Οι άνθρωποι συνδέονται με αυτά. Δεν συνδέονται μόνο γιατί κάνουν καλό σεξ, συνδέονται γιατί υπάρχει η αναγνώριση λεκτικά και εξωτερικά του αυτοσεβασμού. Ότι εγώ καταρχήν για να σεβαστώ εσένα πρέπει να ξέρω να σέβομαι εμένα. Τη κατανόηση ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι ίδιοι, είναι διαφορετικοί και συνεργάζονται στην κατανόησή του και τη αποδοχή του. Το ένα αποδέχεται τον άλλο. Η σεξουαλικότητα βεβαίω έχει τον κυρίαρχο ρόλο τη εικόνα που η γυναίκα και ο άντρα, σκεφτείτε ο άνθρωπο ο οποίο παχαίνει, δεν πλένεται, δεν φροντίζει τον εαυτό του, τρώει και ρεύεται, χρησιμοποιεί τα πιο ζώα του αίσθηκτα γιατί πια βρήκε τη γυναίκα τη ζωή του που του ανοίγει και μπορεί να τη φέρει το πώ θέλει, ή η γυναίκα η οποία θεωρεί δεδομένο. Χθε ήταν μια κυρία που χώρισε πρόσφατα, έφυγε αυτός από το σπίτι και μου είπε ότι χώρισε γιατί είχα τον άνδρα μου δεδομένο μέσα στο σπίτι. Δεν τον πρόσεχα, δεν τον φρόντιζα, ήμουν κουρασμένη, όταν πλησίαζε σκεφτόμουν το πρωί να πάω στη δουλειά μου και ήταν δεδομένος. Και μια μέρα της είπε αυτός ότι εγώ δεδομένος δεν είμαι, φιλιά σου. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένα στοιχείο της σεξουαλικότητας. Είναι στοιχείο της οριμότητας. Η σεξουαλικότητα ανανεώνεται συνεχώς, η πρόκληση, η φαντασία στο σκηνικό, η αυτοδιάθεση για το σεξ που συνδέει άλλωστε ζευγάρι που έχει σεξουαλική ζωή είναι σύντροφοι, δεν είναι φίλοι. Το ζευγάρι που είναι φίλοι δεν είναι σύντροφοι. Οι φίλοι δεν κάνουν ποτέ σεξ. Φίλοι που κάνανε σεξ πια δεν είναι φίλοι. Άνθρωπος και γυναίκα θα εμπλακούν σε σεξουαλική επαφή, αλλάζει τη δυναμική της ζωής. Αλλάζει η επικοινωνία τους και αυτή η χημεία που εκφράζεται με πάρα πολλούς τρόπους που δεν έχω να σας αναλύσω, δημιουργούν όλες αυτές οι φάσεις, δημιουργούν μια χημεία που το ζευγάρι με μοναδικό τρόπο εκφράζει. Αρκεί να ξέρει ότι αυτό το διεκδικεί, δεν το αφήνει να χαθεί και δεν το βουλιάζει μέσα στην επανάληψη και στην παρεμά. Ψυχική επαφή το παιδί. Και αυτό σας το φέρνω στοιχείο αναφορά στο παιδί, οράματα και στόχοι σε μια βιωματική πορεία. Όταν κάνουμε ένα παιδί, είμαστε στρατηγοί, όχι τη ζωή του, γιατί αυτό το να είμαστε παιδοκεντρικοί, τα πάντα να είναι το παιδί, όλοι πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με το παιδί, είναι η δική μας απώλεια. Εμείς χανόμαστε. Και το παιδί μεταβάλλει και φύγει, ξαφνικά λέω στη γυναίκα μου, εσύ ποια είσαι τόσα χρόνια δίπλα μου, και εκείνο μου λέει, εσύ ποιο είσαι. Δεν ξανά έχετε πάλι σχέση μπροστά. Και εκεί αρχίζουν τα δράματα, οι συγκρούσεις, οι αποξενώσεις. Γιατί πολλές φορές η ίδια η ζωή, όπως βλέπετε εδώ, λέει ο άνθρωπος, έπρεπε να φέρει του αρκάνια πάρα πολύ ωραία εικόνα, να σου πω ότι για να κρατήσω τη σχέση προσποιούμε στο σεξ, λέει η γυναίκα. Και λέει ο άνθρωπος, αλήθεια, εγώ για να κρατήσω το σεξ προσποιούμε τη σχέση. Αυτό δείχνει λίγο πώς διαφορετικά αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος και η γυναίκα το σεξ. Εδώ, μια πολύ ωραία βιβλιογραφία που δείχνει άποψη, θέλω να μείνω για λίγο καιρό μόνος. Θέλω να βρω με τον εαυτό μου, λέει ο άνθρωπος, με τον κάμπο χρόνο, και του λέει: Αν τον βρει, πες ότι είναι μεγάλος μαλάκας. Δείχνει το πώς κινείται η σχέση των δύο φίλων και πώς διαφοροποιούνται ακόμη και μέσα στην κρίση, ζώντας την εξαφλίωση. Γιατί δυστυχώς αυτή είναι μια άλλη πολιτική σελίδα, οικονομική σελίδα, κοινωνική σελίδα που η σεξουαλικότητα επηρεάζεται. Και θα σας πω ότι με λίγα λόγια η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά τη σεξουαλική ζωή, εμφανίζει περισσότερα προβλήματα. Οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν από την κρίνια που η γυναίκα πολλές φορές επιβάλλει στον άντρα και οι συμπεριφορές κιόλας, έλλειψη των κανόνων υγείας, είναι ακόμη πιο επικίνδυνες μέσα στο χάος ή στην έλλειψη γνωριμιών με τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας. Η οικονομική κρίση από στοιχεία δικά μας, δεν θα σας πράσω ιδιαίτερα, έχει μειωθεί. Όπως βλέπετε, η οικονομική κρίση τη σεξουαλική ζωή την έχει μειώσει στο 50%. Έχουν πτώσει τη σεξουαλική ζωή. Οι άνθρωποι έχουν προβλήματα βιοποριστικά, προβλήματα αλλεργίας. Έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Άρα το σεξ χάνει το ενδιαφέρον. Η οικονομική κρίση, στον βαθμό του γάμου, όπως βλέπετε, ακόμη εξακολουθεί το όχι βέβαια με πλήρη διαφορά. Οι άνθρωποι το σκέφτονται για να προτευτούν.
ή πόσο εύκολο είναι να κάνουμε ένα παιδί και βλέπετε να κάνετε διαμέσως, ακόμα παραμένει μέσα στην ανάγκη, να περιμένει και να μην κάνει καθόλου. Δηλαδή, κρατάμε το παραδοσιακό μοντέλο όσο και αυτό μας αλλοιώνει στην οικονομική μας βάση. Η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών κατέπει της οικονομικής κρίσης. Και αυτό έχει μειωθεί. Έτσι, έχει αυξηθεί εδώ. Δηλαδή, βλέπετε ότι παντού η σεξουαλικότητα δείχνει να χάνει το ενδιαφέρον. Το χιούμορ όμως υπάρχει στην οικονομική κρίση. Και πολλές φορές η ανάγκη να εκφράζει το χιούμορ δίνει και τα ευτράπελα της σεξουαλικότητας που συνδέεται με διάφορους τρόπους. Αυτό το χρήμα με το σεξ έχει μια άμεση σχέση. Έχει επίσης την ανάγκη να πούμε ότι το σεξ δεν λύνει προβλήματα. Οι άνθρωποι που έχουν σεξουαλική ζωή δεν φτάνει για να λύσουν τα προβλήματά τους. Τους χαλαρώνει για λίγο, τους δημιουργεί μια πυροσβεστική κάλυψη μέχρι να έρθει η επόμενη φωτιά. Η μέση ηλικία δίνει τον άντρα σε ένα ρόλο έκφρασης, όπως βλέπετε, με πολλές προσωπικές βάσεις. Η κρίση ταυτότητας κοινωνικής. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι δεν φτάνει τα χρήματα που βγάζει, το επάγγελμά του καλύπτει ή ξαφνικά γίνεται άνεργος. Είναι μεγάλος επώδυνος ρόλος αυτός. Είναι εκρηκτικός, αντιφατικός, επιθετικός. Έχει μια δυστυχία γενικά με στο γάμο. Αρχίζει και εκκρινιάζει όσες έχετε άνδρες στην κρίση και γυναίκες, γιατί το κοινό είναι πιο πολύ γυναικείο πάντα. Βλέπει τον άντρα να είναι λίγο πιο δύσκολος, λιγότερο ανοιχτικός, περισσότερο ελιστικός. Ή γίνεται υποχόνδρος, όταν θα αρρωστήσει, αποκτάει νοσοφοβικές διαστάσεις. Ή είναι αρκισιστικός, θέλει να είναι νέος, ωραίο, βάζει τα μαλλιά του, φυτεύει μαλλιά, γυμνάζεται, υπερβάλλει, φοβάται ότι τα γυαλιά αρχίζουν και τον αγγίζουν. Ή είναι φιλίδωνος και βάζοντος στην όμορφη σάρκα. Σήμερα, όπως ξέρετε, η κοινωνία μας έχει πολλές όμορφες νεαρές σάρκες, οι οποίες και πουλούνται και αγοράζονται και ουσιαστικά αλλάζουν τα δεδομένα στον άνδρα της μέσης ηλικίας. Η σεξουαλική συμπεριφορά όμως εμφανίζει προβλήματα. Προβλήματα με τη στήση, στη σκληρότητα και στη διάρκεια, με την εξπερμάτιση, είτε είναι πρόωρη είτε είναι ανεσταλμένη. Έχει ακόμη στο φόβο του μυαλού του ότι δεν θα έχει καλή στήση. Το κυνηγάει πάρα πολύ το άγχος της συσχόλησης, η αγωνία. Πόσο σκληρό το παιδί μου, πόσο θα διαρκέσει. Θα καταφέρω να κάνω σεξουαλική πράξη. Και όσο μεγαλώνει ο άντρας, σχεδόν ο ένας στους δύο μετά τα 55 με 60 χρόνια αρχίζει να βλέπει τη σκληρότητα. Δεν είναι εύκολη, δεν έχει καλή διάρκεια, δεν έχει καλή απόδοση. Η αισθητική δυσλειτουργία τον ταλαιπωρεί. Και μια φορά είναι και η ανάγκη του στη γυναίκα του να δείξει ότι έχει καλή σκληρότητα και όχι και χαιρωμένη. Έχω δει πολλές περιπτώσεις γυναίκες που πηγαίνουν κρυφά και αγοράζουν σε άλλες, σε διάρκεια. Αυτό δεν το ξέρει και δεν το βάζει κρυφά. Και μια φορά σε μια περίπτωση που είχε στο γραφείο μου, εκεί του το έβαζε κρυφά γιατί αυτό έκανε τη στήση του και μια μέρα ψάχνοντα στο σιρτάρι τη, βρήκε το κουτάκι του Ιάννη. Και έγινε πόλεμο φυσικά στο σπίτι γιατί αυτό σκέφτηκε ότι είχε εραστεί, και όταν λείπει για του ταξίδια αυτό ο πρωτοπρόσωπο, τάισε Ιάννη τον εραστή τη. Και όμω τάισε Ιάννη τον άντρα τη. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κριτήριο που μπορεί να φέρει γέλιο, αλλά φέρει και τον προβληματισμό πόσο η γυναίκα με το δικό τη ρόλο συμβάλλει θετικά ή αρνητικά στο αισθητική της λειτουργία του άντρα. Η αδυναμία, η ικανοποίηση και κυρίως η διατήρηση της στήσης του. Παράγοντες που επηρεάζουν είναι όλα αυτά που βλέπετε. Όλα αυτά που χαρακτηρίζουν τη σεξουαλικότητα σε έναν. Από το τι κουβαλάει, από την αιρετή του ηλικία, από το τι δυσλειτουργία μπορεί να έχει η γυναίκα του, μια γυναίκα παντρευτικός μπορεί να έχει δυσπαρέπεια, να έχει πόνο, να μην έχει επιθυμία, να μην έχει οργασμό, να έχει αλλάξει τη δική της σεξουαλικότητα. Σε σχέση με τα προβλήματα του ορμητικού συστήματος, ο προστάτης, μια παχυσαρκία, αλκοόλου κάπνισμα, η ενσωματική άσκηση, όλα αυτά που επιβάλλουν δυστυχώς την άρτη του προβλήματος. Ενώ στο πρόβλημα που πολλές φορές για τη γυναίκα είναι μια ανάγκη λύσης στο πρόβλημα αυτό. Παθήσεις που απειλούν. Εδώ είναι μια σειρά παθήσεων που σας έχουν φέρει ένα βιβλιαράκι που τα βρείτε μέσα εκεί, που δείχνει ακριβώς ότι αυτοί οι μηχανισμοί καθορίζουν την ποιότητα της σεξουαλικής ζωής του άντρα. Και σήμερα σε αυτά υπάρχουν λύσεις. Σήμερα ο άντρας που δυσπραγεί αισθητικά και κλαίει την μοίρα του και τον εαυτό του είναι χαζός. Γιατί είναι χαζός, γιατί ουσιαστικά ενώ ξέρει ότι μπορεί να πάει και να γίνει καλά, ταξιδεύει με στον φόβο της αποτυχίας, ότι γέρασα, γιατί δεν μου το επιτρέπει η ηθική μου υπόσταση, η αντίληψή μου. Όχι. Η σεξουαλικότητα είναι συνδεδεμένη με παθήσεις και καταστάσεις που δημιουργούν ερωτήματα. Θεραπείες, πολλές θεραπείες.
Βλέπετε ότι τα πρώτα φάρμακα, το Viagra, το Cialis, το Levitra, το Λεμπορικά, δεν είναι να αναφερθούμε, είναι φάρμακα που δίνουν πια μια σημαντική διάσταση. Έχει μπει και ένα άλλο φάρμακο, η Ταβαναφύλη, μια καινούργια προσέγγιση που δίνει ακόμη μεγαλύτερη στιτική ικανότητα, διάρκεια και σκληρότητα στον άνθρωπο. Οι συσκευές που έχουν χρησιμοποιηθεί από τα παλιά, οι ενδομυϊκές ενέσεις και οι χειρουργικές προθέσεις. Προθέσεις σημαίνει ότι βάζουμε έναν μηχανισμό μέσα στο πέος που επιτρέπει στον άντρα με ένα κουτόν, με ένα κουμπάκι, στους όρους να σηκώνει το πέος ή να το ρίχνει και να λειτουργεί θαυμάσια με ψυχική συμμετοχή, με ειρωνή και οργασμό. Γιατί κάποια στιγμή τα φάρμακα αυτά δεν πιάνουν. Γιατί όσο προχωράει η νόσος, ο διαβήτης, ας πούμε, ή μια μεγάλη υπέρταση, μια καρδιακή νόσος, μια στεφανία νόσος, τότε αυτό θα έχει ως συνέπεια να φτάσει κανείς στο χειρουργείο που δίνει σήμερα απαντήσεις. Το σεξ κυριαρχεί και κυριαρχεί ακόμη και στην εξπερμάτιση, την πρόοδο. Πώς οι άντρες δεν μπορούν να ελέγχουν την εξπερμάτιση ή δεν μπορούν να τελειώσουν, το ανάποδο. Αυτό είναι το ένα και αυτό είναι το άλλο. Δυσκολεύονται να τελειώσουν. Η αδυναμία του άντρα να φτάσει στην εξπερμάτιση και να μπορέσει να έχει μια ικανοποιητική εισχώρηση του πέρα στον κόλπο και να τελειώσει αμέσως. Καταλαβαίνετε την τραγικότητα που κάνει τον άντρα αλλά και τη γυναίκα να αισθάνονται άσχημα. Η ανεσταλμένη εξπάθεια του ανάποδου είναι αυτή η οποία ουσιαστικά δημιουργεί φόβο και άγχος. Υπάρχουν βεβαίως και οργανικές παθήσεις. Πολλά φάρμακα που παίρνει ο άνδρας, ψυχοτρόπα φάρμακα, φάρμακα για το προστάτη, μπορεί να κάνει αυτό που λέμε την παλίγνωμη. Δηλαδή την ώρα που αισθάνεται ότι τελειώνει, η εξωπάθηση να γυρίζει μέσα στην ορολόγο κύστη. Γιατί τα φάρμακα του εμποδίζουν να αποβάλει, να αποφορτήσει την εξωπάθηση. Ο πόνος, μια άλλη διάσταση. Υπάρχουν και προβλήματα στα γενετικά όργανα. Αλλά αυτά που βλέπετε είναι πλευρές που απλώς σας φαίνω, όχι για να τις καταλάβετε, αλλά για να τις δείτε ότι υπάρχουν ανάγκες να διερευνηθεί ο άντρας, ακόμη και για την περίφημη περονή. Είναι μια νόσος που αυξάνει όλο και πιο πολύ η στρέβλωση του πέους. Το πέος γίνεται στραβό και ο άντρας πονάει να το ευχαριστήσει ή δεν μπορεί να κάνει διείσδυση με στον κόλπο της γυναίκας. Σήμερα έχουμε την ικανότητα να δούμε όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά χαρακτηρίζουν τη συσχέτιση της οργανικής αιτιοπαθολογίας με τον πόνο στα γενετικά όργανα του άντρα. Ο προστάτης. Για τους άντρες, ο προστάτης είναι μια περηφάνεια της γύρανσης. Όλοι οι άντρες μεγαλώνοντας θα πάθουμε υπερτροφία προστάτη. Μπορεί άλλος και νωρίς, άλλος και μετά. Αν καπνίζεις, αν πίνεις πολύ αλκοόλ, αν είσαι παχύσαρκος πιο γρήγορα. Αν γυρνάζεις, αν ασκήσεις, αν φροντίζεις τον εαυτό σου πολύ πιο μετά. Ο προστάτης λοιπόν είναι μια άλλη πλευρά που πρέπει να ελέγχεται και πολλές φορές πρέπει να αφαιρείται. Οι θεραπείες. Όλες οι θεραπείες που προτείνονται δίνουν παρεμβάσεις στη σεξουαλική ζωή του άντρα. Και όλες οι θεραπείες δίνουν αποτέλεσμα στον άντρα που μέχρι το βαθύ υγείας μπορεί να διατηρεί και καλό να το κάνει καλή σεξουαλική ζωή που είναι ευεργετική για την ψυχική και για τη σωματική του υγεία. Η μέση ηλικία δίστασης στην γυναίκα με μια γρήγορη ματιά είναι πιο θορυβώδης. Είναι περίφημη περίοδος της επινόπασης. Η γυναίκα περνάει από πάρα πολλά στάδια. Εξάψεις, φουντώματα, γελιοποίηση, ευεργειότητα, φόβος καρκίνου, οστεοχώρωση. Όλα αυτά που κάνουν τη γυναίκα να αισθάνεται ότι με αλλάζει με τα εστρογόνα που τελειώνουν και την τεστοστερόνη, αλλά ουσιαστικά η γυναίκα είναι πιο συναισθηματική. Αυτό το κρατήσουμε. Η γυναίκα στη μέση ηλικία θέλει ένα σύντροφο. Ο άντρας μπορεί να βλέπει τη σάρκα και να την κοθεί και να αισθάνεται ότι γίνεται ένα άλογο, ένα τάβο που τρέχει. Η γυναίκα θέλει ένα σύντροφο ο οποίος δίνει την καλύτερη απάντηση στη γυναικεία ζωή, στην υγεία της γυναίκας. Στη γυναίκα μάνα, στη γυναίκα σύζυγο, στη γυναίκα ερωμένη. Στη γυναίκα αυτή που βάζει ξανά νέα πράγματα. Σε μια γυναίκα 50-55 ξανά νέα. Είναι όμορφη, είναι ελκυστική. Βλέπετε νέοι άντρες τρέχουν τα σάλια τους για αυτές τις γυναίκες. Γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές ο γάμος εκεί χάνεται και η μέση ηλικία έχει κρίση χωρισμών και διαζύγια, διότι οι δύο σύντροφοι χάνουν την επικοινωνία τους. Και χάνουν τη σχέση τους με την πραγματικότητα που η οργανικότητα δίνει. Και όπως λέμε, η γυναίκα πρέπει να έχει έναν γυναικολόγο που να της λέει την αλήθεια. Ξέρετε, χρόνια φωνάζουμε ότι η γυναίκα, όχι μόνο για τον καρκίνο, πρέπει να έχει επαφή με τον γυναικολόγο. Να μην τρέπεται να κάνει τον γυναικολόγο. Φοβάται και να λέει πάω μετά και δεν χάσει ο κόσμος. Όχι. Η πρόληψη στη σεξουαλικότητα και στην υγεία είναι ταυτισμένες έννοιες. Άρα, μια γυναίκα που δεν και δεν έχει ευθύνη στον κόλπο, μπορεί να πάρει μια θεραπεία που να δώσει καινούργια ελαστικότητα στον κόλπο, ώστε να γίνει καλύτερη πράξη, να μην πονάει και να μην ταξιδεύει
μέσα από προβλήματα που η σεξουαλική της ζωή θα χαλάσει, είτε είναι η επιθυμία, είτε η διέγερση, είτε είναι άλλα θέματα που αγγίζουν τα πρόβλημα της εικόνας. Η διέγερση της γυναίκας συσχετίζεται πάρα πολύ με όλα αυτά που χαρακτηρίζουν τη ζωή της, είτε λέγεται καρκίνος, είτε λέγεται σχέση κατά πλάκας, είτε η γεννόπαυση, είτε οτιδήποτε απειλεί τη ζωή της, η γυναίκα δεν πρέπει να παρετείται. Να σου πω να πάρει μια γυναίκα που κάνει ολική στερεκτομή, ο κόλπος παραμένει αυτούσιος. Αλλά αυτή η γυναίκα μπορεί να έχει θαυμάσια σεξουαλική ζωή και να μην αισθάνεται ότι τελείωσε η ζωή της σεξουαλικά επειδή αφαίρεσε τα γενικά της όργανα. Ο οργασμός είναι μια άλλη σπουδαία σελίδα πολλής συζήτησης. Ποιος είναι ο οργασμός, ο κλιτορινικός, ο κολπικός, ένας είναι ο οργασμός, η φυσιολογική απάντηση της συνδεστικής κορύφωσης που η γυναίκα με το οποίο τη σκέψη επιδίνεται πολύ ψυχολογικός οργασμός και την ανάγκη να εκφράζεται οργασμικά χαρακτηρίζει την εικόνα της σχέσης με την κορύφωση. Υπάρχουν πολλές όμως που είναι ανεσταλμένος οργασμός, με πάρα πολλοί παράγοντες που καθορίζουν τη σχέση με το εγώ. Δηλαδή, μερικά μηνύματα είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η κατάθλιψη που ταλαιπωρεί τη γυναίκα, οι σχέσεις κακές με τον άντρα της, ο φόβος θα μείνει έγκυος, η συντηρητική αυστηρή ανατροφή που έχει πάρει το σεξ στην αμαρτία, η κοινωνία, πόσο την ενισχύει ή πόσο τη χρεώνει. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν προβλήματα στη γυναίκα. Είτε με τη μορφή του πόνου, της παρέμβειας, πονάει στην επαφή της συνουσίας, είτε κολπόσπασμος, η αδυναμία της γυναίκας να δεχθεί το πέος μέσα στον κόλπο της. Υπάρχουν προσεγγίσεις, ψυχολογικές προσεγγίσεις. Η γυναίκα είναι ψυχολογικά προσεγγίσιμη με μεγαλύτερες θεραπευτικές αξίες που καθορίζουν τη σεξουαλικότητα ως στοιχείο αναφοράς. Και δεν είναι το ταυτισμένο που λέγεται κλιτορίδα ή κόλπος, αλλά να ξέρει ότι μπορεί να εκφραστεί με τα γενετικά της όργανα. Η γυναίκα που μεγαλώνει μέσα σε φόβο, ενοχή και αμαρτία δεν αγαπάει τα γενετικά της όργανα. Δεν μπορεί να εκφραστεί, δεν αφήνει το εσωτερικό της και έχει πάρα πολλά ταμπού σε σχέση με το σώμα της και την εικόνα της. Η τρίτη ηλικία είναι το κλείσιμο της ομιλίας. Η τρίτη ηλικία χαρακτηρίζει πάρα πολλά προβλήματα που αναφέρω στον εγκέφαλο, Alzheimer και προηγουμένως με τον Θεμιστοκλή λέγαμε περπατώντας πόσο σημαντικό άνθρωπος είναι να μην παρετείται, να εξακολουθεί να ζει, να δραστηριοποιείται, να διαβάζει, να σκέφτεται, να κάνει έρωτα, να αγαπάει τη ζωή. Η μάνα μου είναι 92 ετών. Πιστεύω θα περάσει τα 100 γιατί αγαπάει τη ζωή. Όλοι πάει, βγαίνει έξω, έχει κοινωνική ζωή, έχει παρέες, αισθάνεται ότι ο χρόνος είναι σημαντικός. Δεν αφήνει τον εγκέφαλο να κινηθεί. Όσο ο εγκέφαλος, γιατί είναι ένας ελαστικός μηχανισμός, κινείται, οργανώνεται και προβληματίζεται, τόσο ο εγκέφαλος ζει και κυριαρχεί. Επειδή όμως μεγαλώνοντας έχουμε πολλά προβλήματα που δεν μπορούμε να αποφύγουμε λόγω της γύρανσης, τότε όλα αυτά που διαβάζετε πρέπει να συσχετίζονται πάρα πολύ με τη σεξουαλικότητα ως απάντηση. Βλέπετε, οι ανδροφύλες είναι μια σειρά μονών που βοηθούν τον πόνο, αλλά βοηθούν και την καλύτερη έλξη των φερομονών, δηλαδή τις επιθυμίες. Οι άνθρωποι θέλουν να είναι πιο νέοι, να γυμνάζονται, να μην παχαίνουν, να φροντίζουν την υγιεινή τους. Αυτοί έχουν καλύτερη σεξουαλική ζωή από εκείνους που λένε «γέρασα και περιμένω το θάνατο να με πάρει». Η σχέση στο σεξ στην ηλικία είναι μοναδική. Οι άνθρωποι δεν τρέπονται ένας τον άλλον, μπορούν να εκφραστούν. Έχουμε ταυτίσει το σεξ με τους νέους, με τα νεανικά κορμιά, με την προκλητική αίσθηση. Κι όμως, η σεξουαλικότητα δεν είναι το ωραίο κορμί, είναι το ζωντανό κορμί. Είναι ο άνθρωπος που μπορεί να χαιδεύει και να χαιδεύεται και να αισθάνεται και να γεύεται αυτή την επαφή. Είναι η ίδια η εικόνα του σώματος. Αυτό δεν πεθαίνει παρά μόνο με το θάνατο. Ο άνθρωπος μπορεί να μεγαλώνει, αλλά η εικόνα του σώματος είναι ενδοψυχική. Όταν αγαπάς τη ζωή, το σώμα σου το θέλεις ζωντανό. Ζεις μέσα από το σώμα σου. Και βλέπει τι ομονικέ μεταβολέ με την ιατρική πρόληψη να καθορίζουν το ρόλο που σου επιτρέπει η ποιότητα ζωή να εξακολουθεί να υπάρχει. Γιατί κακά τα ψέματα δεν βάζουν ευρεπημένα τη σχέση με το εγώ και το εμεί σε μια ηλικία που δεν αρρωσταίνει. Όσο μεγαλώνουμε, αρρωσταίνουμε. Σε μια ομιλία κάποτε, θυμάμαι έναν καθηγητή μου στην Αμερική, ήταν ήμουνα που είπε πάρα πολλά πράγματα για την ποιότητα ζωή. Κατέληξε ένα νεαρό ψυχιατρό και τον ρώτησε. Κύριε καθηγητά, ποιο είναι το μυστικό της τελικής καλής ζωής του ανθρώπου. Και είπε με μεγάλη απλότητα και αφορμητισμό,
να μην ξεχνάει να παίρνει τα φάρμακα του. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μεγαλώνουμε, αλλά παλεύουμε να είμαστε καλά. Και η Εθνική σήμερα έχει μεγάλη φροντίδα, έχει μεγάλη φαρέτρα να προσφέρει υγεία σε όλους τους ανθρώπους. Διότι αν τη σεξουαλικότητα τη δούμε ως υπερβολή ή τη δούμε ως κάτι το ακραίο, το νεανικό, το ανατρεπτικό, τότε χάσαμε όλοι και αυτή η ομιλία δεν έχει κανένα νόημα. Αν δούμε ότι η σεξουαλικότητα δεν είναι πηγή μιας ιδεολογιστικής έλξης, αλλά μια ψυχική ανάγκη ορίμανσης στη σχέση των δύο φύλων, τότε θα πούμε τελικά ότι ο χρόνος που μεγαλώνουμε δεν τελειώνει ποτέ. Ίσως κάποια στιγμή τελειώνουμε βιολογικά. Μετά δεν ξέρω πού πάμε, ο καθένας θα σκεφτεί ό,τι θέλει. Πραγματικότητα είναι μία. Να μπορείς να χαίρεσαι αυτό που αισθάνεσαι. Να μπορείς να είσαι υγιής. Να μην παρετήσεις από τη ζωή. Να αγαπάς τον εαυτό σου. Να φροντίζεις ψυχικά και βιολογικά το ίνιο σου. Εκεί θα συναντήσεις τη σεξουαλικότητα. Θυμάμαι έναν άνθρωπο 99 ετών που πήρε στο γραφείο μου και μου είπε: «Δεν θα σε κουράσω πολύ. Έχω ερωτική επιθυμία». Είχε θάψει τρεις γυναίκες, ήταν μια τέταρτη ξένη στη μέση ηλικία και μου λέει: «Αυτή η γυναίκα μου δίνει ζωή. Έχω το δικαίωμα να τη χαιρεύω. Έχω το δικαίωμα να κάνω έρωτα μαζί της. Ή μήπως είναι υπερβολικό?» Δεν μου τυχαίνει πολλές φορές να μου έρχονται 99 χρόνων άνθρωποι. Μου έρχονται 80-50 χρόνων άνθρωποι. Τα χάσα εκείνη τη στιγμή και του είπα: «Όχι, έχεις το δικαίωμα εφόσον η ψυχή σου το θέλει». Και αυτό είναι ένα μήνυμα για όλους μας. Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες ή ψάχνουμε στάσεις στα βιβλία των ειδικών. Ψάχνουμε κάτι βαθύτερο. Την ψυχική ορίμανση που ο άνθρωπος χαρακτηριστικά δίνει. Θα κλείσω λίγο αυτό το βίντεο, το οποίο πράγματι χάρη δεν έχει λίγο, και έτσι δεν θα σας το δείξω. Και πάμε γι' αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε και να σας πω ότι το σεξ δεν είναι η υπερβολή μιας κοινωνίας. Είναι η πραγματικότητα της ίδιας της ζωής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ασκητή και να περάσουμε στην επόμενη ομιλητριά μας, την κυρία Τζιρόν Μαρία, η οποία είναι απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Εθνικού Καποδιαστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατοχός μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και διδακτορικού διπλώματος από την Ιατρική Σχολή Εθνικού Καποδιαστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε ως επιμελήτρια παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης έως το έτος 2008. Σήμερα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητά της εστιάζονται στις αιμοσφαιρινοπάθειες, σλιμώξεις και την επίδραση της άθλης στα διάφορα οργανικά συστήματα. Έχει συμμετάσχει ως συνειδητής ή συντονιστής σε διάφορα οργανικά συστήματα. Είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας και επικεφαλής επιτροπής για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο Ινστιτούτο Μελετών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Η κυρία Τσιρόνη θα μας μιλήσει για τη σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Από τους Κινέζους, από τους Έλληνες διασηκούς,
Είναι νοσήματα τα οποία μεταδίδονται από άτομα που έχουν κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Και γιατί έχει νόημα να μιλάμε για αυτά, γιατί αυτά δεν πρέπει να γίνονται ένας φόβος για την σεξουαλική προσέγγιση των ανθρώπων, γιατί υπάρχουν τρόποι να προφυλαχθούν από αυτά τα νοσήματα. Είναι θα διαφωνήσετε ένα στο όριο ότι να έχουμε μια σωστή σεξουαλική ζωή, όπως προσέχουμε διάφορα άλλα νοσήματα, όπως προσέχουμε τους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να προκαλέσουν ένα σαθαρό διαβήτη ή μια αντριακή υπέρβαση, όπως προσέχουμε τα νεοπλασματικά νοσήματα και φροντίζουμε για την πρόληψη αυτών. Έτσι, καλό είναι να έχουμε γνώση και των σεξουαλικών μεταδεδομένων νοσημάτων, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προφυλαχθούμε χωρίς να δαιμονοποιούμε καταστάσεις. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό, είναι κάτι που οι κοινωνίες μας με το AIDS, ιδιαίτερα με τους οροθετικούς ασθενείς, το έχουν ζήσει πάρα πολύ έντονα. Δεν πρέπει ούτε να περιθωριοποιούμε, ούτε να δαιμονοποιούμε καταστάσεις. Τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε απλά στα πλέον κλασικά, τη σύγκληση και τη γονόρια, που συνόδευσαν την ιστορία πάρα πολλά χρόνια. Υιογενή και αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως είναι ο ιός της ανθρώπινης ανοσοεπάρκειας, ο HIV, με κλινική εκδήλωση στο AIDS, και οι πατήτητες, κυρίως οι β' και οι σε. Υπάρχουν κάποια μοντέρνα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα που ανεβαίνουν στις κατηγορίες, τα χλαμίδια, το στον γενικό ρονάν, η λίμωξη από τον HPV. Υπάρχουν και αυτά που είναι πολύ πιο απλά και συνοδεύουν τους σεξουαλικά ενεργούς ανθρώπους πολλές φορές μέσα σε διάφορες φάσεις της ζωής τους, όπως είναι διάφορες φορτίτιδες, ουρυθρίτιδες, τριχομονάδες. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει αρκετή ώρα για όλα αυτά, ένα-ένα αναλυτικά. Βλέπετε εδώ κάποιους από τους χαρακτηριστικούς, από τα χαρακτηριστικά μικρόβια τα οποία μπορούν να προσβάλλουν το αναπαραγωγικό μας σύστημα και τα αντίστοιχα νοσήματα τα οποία προκαλούν. Εδώ είναι οι οποίοι προσβάλλουν το αναπαραγωγικό σύστημα και μύκητες και πρωτόζωα. Και είπαμε λοιπόν ότι αυτά δεν είναι νοσήματα των μοντέρνων κοινωνιών, έτσι. Οι Κινέζοι πριν από 5.000 χρόνια φαίνεται ότι γνώριζαν τη γλυνόδια. Οι Εβραίοι μας στήριζαν από την Τενόδια και αυτό αναφέρεται και στη Βίβλο και ο Μωυσής φαίνεται ότι κατά την έξοδο είχε να αντιμετωπίσει ασθενείς με φαινόμενα γλαινόδιας και νοχιωτική δημήτηδας. Ο Γαλινός με τον τρόπο που κλασικά μπορούσε να περιγράφει με γραφειρότητα μιλάει για τη συμπτωματολογία της γλαινόδιας και δεν απέχει από ένα σύγχρονο κείμενο, έτσι χρησιμοποιώντας τον όρο της δυσουργίας ή της τραγουδίας. Ενώ ο περίφημος Ζης, ο Άραβας αυτός γιατρός, αναφέρεται και αυτό στην πλενόρια και στην ορθέτικη θυμίτιδα. Και αν θέλαμε να εμβαθύνουμε λίγο σε αυτή την ιστορική αναδρομή και θα δούμε γιατί έχει ένα νόημα αυτό, φαίνεται ότι η σύφυλη, για παράδειγμα, που είναι ένα νόσημα που απασχόλησε πάρα πολύ τον δυτικό κόσμο, έφτασε κατά μία θεωρία μαζί με τον Χριστόφορο Κολόμπο στην επιστροφή του στην Βαρκελόνη, ως κάτι το οποίο μεταφέρθηκε στους ναύτες του από εκδηλώμενες γυναίκες στην Ισπανιόλη, την τώρα Αϊτή. Και μεταδόθηκε ακόμη περισσότερο στην Ευρώπη, ακολουθώντας την πολιορκία του βασιλείου της Νεαπόλεως, της Νάπολης στην Ιταλία, και από εκεί και μετά εισβάθηκε στην υπόλοιπη Ήπειρο. Υπήρξαν περίοδοι σταθμοί για αυτό το νόσημα, όπως η εφαρμογή της θεραπείας με το νιτράρτιο, η προσθήκη μικρών δόσεων αρσενικού. Λίγο αργότερα ο Νάισερ, ο οποίος έγινε και νονός του μικροβίου, ανακάλυψε το γονόκοκο, το υπεύθυνο μικρόβιο για την γλαινόρια. Έκρηγε μια ιδιαίτερα σοβαρή κλινική παρουσία και ένας εμπνευσμένος γιατρός εφάρμοσε θεραπείες με αρσενικό. Και είναι σαφές ότι η ιστορία αλλάζει για αυτά τα νοσήματα από την ανακάλυψη της πενικυλίνης και μετά, η οποία έχει την κεντρική της θέση στη θεραπεία της σύφυλης και της γλαινόδιας. Και μια
καινούργια εποχή για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ανοίγει το 83-84, όταν τότε μιλάνε πρώτη φορά δύο διαφορετικές επιστημονικές ομάδες για τον ιό του HIV. Και βέβαια μιλάμε για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και για τον ευρύ πληθυσμό. Υπήρξαν όμως διάσημες προσωπικότητες οι οποίες έζησαν και πέθαναν από ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Και αυτό έχει μια σημασία γιατί ήδη γνώριζαν, τουλάχιστον γνώριζαν καλύτερα από τα άλλα κοινωνικά στρώματα το τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Φαίνεται ότι ο Χίτλερ και ο Μουσολίνη ως νεαροί και οι δύο έπασαν ένα κογονόριο, το ίδιο και μάλιστα Τούρκ. Το ίδιο ο Έρο Φλίν, ο Κουβέρ και ο Ιαν Φλέμινγκ. Ενώ από τη Σύφυλλη λέγεται ότι έπασαν ο Μερικός Όγκος, ο Λουδοδίκος ο 14ος, ο 5ος ο Μέρης, αλλά και η μεγάλη εταιρεία της Ρωσίας, η οποία φαίνεται ότι φοβόταν ακριβώς την νόσο και επειδή ταυτόχρονα είναι μια φίλη των γυναίκων, έτσι όπως την περιγράφει με τα βιβλία, διάλεγε τους εραστές της και τους δοκίμαζε πρώτα για 6 μήνες με 6 διαφορετικές γυναίκες της αυλής της, προκειμένου να προφυλαχθεί, πράγμα που τότε την προφύλαξε τελικά και νόσο και αυτή από σύφυλλη. Ο Νίτσε και ο Κουγκέν απεβίωσαν από τη σύφυλλη. Έτσι, άρα αντιλαμβάνεστε ότι ήταν κάτι που ενώ λίγο στο μυαλό μας το έχουμε συνδεδεμένο ότι αφορούσε τα κατώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, φαίνεται ότι δεν ήταν έτσι. Χαρακτηριστικά των σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων είναι ότι ο χρόνος μεταδοτικότητας είναι ανάλογο με την πιθανότητα της σεξουαλικής επαφής ή της αλλαγής συντρόφου. Και βέβαια υπάρχουν κάποια από αυτά τα σεξουαλικά νοσήματα μπορεί να έχουν μεγάλες περιόδους μεταδοτικότητας. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι στην αρχή έχουμε μικρή επίδραση στη γενική εικόνα του ασθενούς. Άρα έχουμε μια ύπουλη έναρξη με συμπτώματα τα οποία δεν μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν και συνήθως πρόκειται για λοιμόξεων πνευμονών. Μπορεί να υπάρχει και αιματογενής μετάδοση. Τώρα, πώς τίθεται η υποψία ενός σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος? Συνήθως είναι κάποια συμπτώματα όπως η πληγή, η κοιλάδα στα γενετικά όργανα, ένας πνισμός ή ένα κάψιμο τοπικά εκεί, μια λεμφαδενή, την ταπλισμένη λεμφαδένη στην περιγενετική περιοχή, η γνώση ότι ο σύντροφος έχει σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και βέβαια να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι κάποια σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορούν να μεταδοθούν χωρίς αυτός ο οποίος το μεταδίδει να έχει κάποιο εμφανές σύμπτωμα. Το ευχάριστο είναι ότι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα σχεδόν όλα μπορούν να θεραπευτούν και αρκετά εύκολα αρκεί να είναι για να μιλάμε για πρώιμα στάδια που δεν υπάρχουν μόνιμες βλάβες. Πλέον οι μελέτες και κάποιες τελευταίες δημοσίευσεις είναι αρκετά αισιόδοξες ακόμη και για την θεραπεία του AIDS, ένα νόσημα το οποίο ήταν εξαιρετικά θανατηφόρο όταν παρατηρήθηκαν οι πρώτες περιπτώσεις και το οποίο με τα αντιρρετροϊκά φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν τώρα έχει φτάσει να είναι ένα χρόνιο νόσημα. Έτσι, οι ασθενείς, οι οροθετικοί ασθενείς ζουν πολλά χρόνια. Ένα άλλο σημαντικό με τα σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα είναι ότι είναι νοσήματα τα οποία μπορούν να μεταφερθούν κάθετα, δηλαδή να μεταφερθούν από την Αίγυπτο μητέρα στο έμβριο. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν κάποιος έχει διαγνωστεί με σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημα, να ενημερώσει τους προηγούμενους και τους νυν συντρόφους. Τα πιο συχνά συμπτώματα που παρατηρούμε στα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα, αυτό το οποίο θα πάρει σε μία μονάδα υγείας κάποιος, είναι συμπτώματα κολπίτιδας ή ουρυθίτιδας, δηλαδή φυγμονή του κόλπου για τις γυναίκες, που εκδηλώνεται με δύσκολα υγρά, και για τους άντρες αντίστοιχη φυγμονή της ουρύθρας. Δεν σημαίνει ότι πάντρεψε από αυτό πριν ένα σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα. Έτσι, υπάρχουν και κοινά βακτήρια, στις γυναίκες είναι πολύ συχνές οι νοικιδιάσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολύ αργά ότι είναι ένα καλό στοιχείο πριν να έχουμε τη μικροβιολογική απάντηση η ποιότητα αυτών των δύσοσμων υγρών, έτσι οι κολπίτιδες απομύκητες συνδέονται κυρίως με λευκοπά ή
σχέση. Έχουμε μια αρκετά δύσοσμη οσμή σαν ψάρι, ενώ από τις τριχομονάδες είναι αυτά τα εκκλήματα, τα πρασινοβάλλα και τα χαρακτηριστικά. Απλά είναι καλό αυτό, επειδή είναι νοσήματα που συνοδεύουν συνήθως στον νεαρό πληθυσμό, να είναι γνωστά στα νέα κορίτσια. Όμως, με μια προκλήτη με μια ολυθρίτιδα, μπορεί να έρθει και ένας ασθενής ο οποίος έχει προσβληθεί από κλαμίδια. Δηλαδή, τα κλαμίδια τι είναι, είναι μικρά βακτήρια, είναι υποχρεωτικά, τα είναι παράσιτα, ήδη η οικογένεια αυτή των κλαμιδίων. Άλλοι τύποι των κλαμιδίων, εκτός από τα σεξουαλικώς διαδεδομένα νοσήματα, μπορούν να προκαλέσουν διάφορες μορφές πνευμονίας. Φαίνεται ότι είναι μάλλον το συχνότερο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Πολλές φορές μπορεί να είναι και αυτό ασυμπτωματικό, όμως έχει δύο μεγάλους κινδύνους. Σαν χρόνια φλεγμονώδης νόσος μπορεί να προκαλέσει μεγάλη φλάδα στους επιτευχικότες και να είναι ένα αίτιο τύφλωσης. Μπορεί να οδηγήσει σε έκτοπες κοιήσεις και σε στήρωση και βλέπετε εδώ, προσπάθησα να έχω αυτή την εικόνα, να δείτε πόσο προσβεβλημένες μπορεί να είναι οι οθήκες. Μπορεί να είναι από μία λίμωξη με πυραμίδια και εδώ βλέπετε την καταστροφή που παίρνει στους επιτευχικότες και στους οφθαλμούς. Στη χώρα μας, στοιχεία τα οποία υπάρχουν από το κερνό μας δίνουν ξεκάθαρα μία λίμωξη η οποία αφορά ετεροθετικές ομάδες, έτσι με κυρίαρχο πληθυσμό τις γυναίκες και αξίζει να δούμε αυτό, αυτό είναι το 2013 όπως έχει καταγραφεί και να πω εδώ ότι σε όλες αυτές τις διαφάνειες που θα σας δείξω μπορεί πλέον να μας θεωρούν περισσότερο αξιόπιστους στην Ευρώπη, να χάνουμε πάρα πολλά τέτοια δεδομένα τα οποία είναι σημαντικά κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα υγείας της χώρας. Τα δημόσια νοσοκομεία, κάποια τα οποία όπως το νοσοκομείο Ανδρέας Σύμπρος έχουν αρκετά καλά αρχεία καταγραφής, αλλά πλέον έχουν μπει στα προγράμματα και άλλα δημόσια νοσοκομεία. Φαίνεται όμως ότι από τον ιδιωτικό τομέα υποδηλώνονται τα κρούσματα, άρα η εικόνα που έχουμε σε ό,τι σας δείξω από το Κερινό είναι η εικόνα από μεμονωμένα κέντρα. Πρόκειται λοιπόν για μία πάθηση, η οποία για μία λίμωξη, η οποία φαίνεται ότι αργεί στους πληθυσμούς αυτούς, τους εφήβους, εκεί που είπαμε ότι προσπαθούν να κάνουν τις πρώτες τους σχέσεις. Και βέβαια είναι αφορά κυρίως γυναίκες οι οποίες είναι σεξουαλικά ενεργείς και νομίζω και ενεργητικοί ακόμη και από εδώ από την πλευρά της λίμωξης ότι είναι ευχάριστος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σεξουαλική ζωή σε αυτές τις ηλικίες. Αυτό είναι μια, αυτά τα δεδομένα μας τα ευρωπαϊκά. Βλέπετε και πάλι, είναι, επιβεβαιώνεται και εδώ ότι είναι ένα γυναικείο νόσημα ως εκ των πίσω. Και φαίνεται και πάλι και σε επίπεδο Ευρώπης, η κάθε μετάδοση είναι ελάχιστη, είναι πάρα πολύ μικρή. Το νόσημα αφορά κυρίως ετεροσεξουαλικές γυναίκες. Τα έλκη της γεννητικής περιοχής συνήθως κρύβουν από πίσω ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, διάφορα βακτήρια τα οποία οφείλονται γι' αυτό και οι γη. Η μολυσματική τέρμανση, ξεκινώ από αυτό που είναι μάλλον το πιο απλό από αυτά που προκαλούν τέτοιες πλάδες τύπου έλκους. Δεν θεωρείται βέβαια αυστηρά σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα, γιατί παρατηρείται και σε παιδιά. Η μολυσματική τέρμανση μεταδίδεται σε παθείς, δέρμα με δέρμα στην διάρκεια της σεξουαλικής πράξης, αλλά και με μολυσμένα αντικείμενα. Είναι ένας ιός ευρωμολυσματικός, δημιουργεί μικρές λευκοπές βλάβες επάνω στο δέρμα, σαν αυτές που βλέπετε στην εικόνα. Και ο έλκος των γεννητικών οργάνων, φυσαλίδες με υγρό, οι οποίες συνήθως πάνε, αφήνουν κάποιο έλκος, πόνο, πνισμό, αίσθημα κάψους, ένα κάψιμο εκεί στην περιοχή. Και βέβαια η επιτοή, όπως όλη η επιτοή, και αυτός ο έλκος
αδειάζουσες λοιμώξεις, σε περιόδους που πέφτει η άμυνα του οργανισμού υπό οποιοδήποτε σωματικό ή ψυχολογικό στρες. Η μετάδοση γίνεται στη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, έτσι η χρήση προφυλακτικού μπορεί να βοηθήσει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι είναι στην κορυφή της λίστας των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Τα οξυγενή κονδυλώματα σε άλλες είναι του σώματος είναι αυτά τα οποία αποκαλούμε μυρμήγκες, είναι ο ίδιος ιός. Στα δυνητικά όργανα εμφανίζονται σαν μικρές βλατίδες ή ογκίδια. Πολλές φορές έχουν μέλη ανθάνουσα λίμωξη, δεν έχουμε κλινικά έκτριες βλάβες. Αν υπάρχουν κονδυλώματα στο τράχυλο, μπορεί μια γυναίκα να υποφέρει από ίδια αιμορραγία. Και υπάρχουν ορισμένοι τύποι του ιού, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο τραχύλου της μήτρας και εδώ έχει ανοίξει εδώ και αρκετά χρόνια η συζήτηση αυτή για το εμβόλιο κατά του HPV. Υπάρχει ένα τετράδυναμο και ένα τετραδύναμο εμβόλιο. Το τετραδύναμο εμβόλιο προστατεύει, μάλλον προκαλεί μια αντισωματική απάντηση για τους υπότυπους 16 και 18 που συνδέονται για το 70% των περιπτώσεων του τραχύλου της μήτρας, αλλά επιπλέον περιέχει και δύο υπότυπους οι οποίοι ευθύνονται για τα κονδυλώματα χωρίς να προδιαθέτει σε νεοπλασία. Φαίνεται να είναι αρκετά αποτελεσματικό, χρησιμοποιείται στις γυναίκες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει έγκριση να χρησιμοποιείται και στον ανδρικό εφηβικό πληθυσμό. Και βέβαια, ενώ η λίμωξη είναι παροδική, έτσι και αποδράμει, όταν πρόκειται για χρόνια λίμωξη, αυτές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες συσχετίζονται και με συγκεκριμένους υπότιτλους να συσχετίζονται με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Η λίμωξη φαίνεται να είναι απαραίτητη, αλλά δεν φαίνεται και από μελέτες να είναι η μόνη και βασική αιτία για την καρκινογένεση. Υπάρχουν διάφοροι άλλοι παράγοντες οι οποίοι μπορεί να συνδεθούν με αυτό, μεταξύ των οποίων το κάθισμα, ο ανισοφαινότυπος της πάσχουσας, η χρήση αντισυλληπτικών από το στόμα. Και πάμε στα πιο βαριά νοσήματα, στη σύφυλλη. Η σύφυλλη λοιπόν πήρε το όνομά της για να ξαναγυρίσουμε λίγο και στα ιστορικά. Πήρε το όνομά της από τον γιατρό του Πάπα Παύλου, τον Βακαστόρο, ο οποίος έγραψε ένα ποίημα, ήταν και ποιητής τότε, είχα πολλές ιδιότητες, αφιερωμένο σε έναν χειροποσκό που ονομαζόταν Σύφυλλος, ο οποίος κατά τον ποιητή τιμωρήθηκε από τον Θεό Απόλλωνα, γιατί είχε ασεβείς προστατό και τον τιμώρησε μολύνοντάς τον και περιγράφοντας την κλινική εικόνα της σύφυλλης και από αυτόν λοιπόν τον χειροποσκό φαίνεται ότι πήρε το όνομά της η νόσος. Μία νόσος η οποία για πάρα πολλά χρόνια επέλεξε την ιατρική κοινότητα. Και γιατί αυτό, γιατί είναι μία χρόνια νόσος η οποία δεν εισβάλλει με μία συνήθως με μία πολυθωρηγώδη κλινική εικόνα, άρα διαδράει μία μεγάλη περίοδο υποκλινική. Και άνθρωποι οι οποίοι ήταν μορφές στο χώρο είπαν ότι όπως ο Σερόσβερ, είπαν ότι όποιος ξέρει τη σύφυλλη, ξέρει και την ιατρική, ενώ ο Δόκτωρ Κλάνση λίγα χρόνια αργότερα, αρκετά χρόνια αργότερα, είπε ότι όποιος ξέρει την ιστορία της σύφυλλης, ξέρει την ιστορία της ιατρικής. Πάντως είναι ένα νόσημα το οποίο μπορεί να κοροϊδέψει τους επαγγελματίες υγείας. Ξέρουμε πλέον βέβαια ότι οφείλεται στην οπράσπη ροχή και μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή, μεταδίδεται κάρτα, μεταδίδεται και μετά έχει συμβολισμένο έμεσο. Αυτό είναι κάτι που βλέπουμε παλιότερα, τώρα υπάρχει ακόμη και για άλλα νοσήματα που μπορεί να είχαν κάποιο παράθυρο στην επόαση με τον οργανισμό. Υπάρχουν ολιακός έλεγχος στο αίμα και πλέον είμαστε σχεδόν απόλυτα εξασφαλισμένοι από κάτι τέτοιο. Το συμπληρωτικό έλεγχος ήταν η γνωστή, η κλασική εικόνα που έβλεπε κάποιος παλιά, η λιμφαδενίτιδα, πυρετός ή κατοχία. Και δεν σας κουράσω με τα στάδια, θα σας πω όμως ότι η σύφυλλη μέχρι να εμφανιστεί την κοινή έστειλε πάρα πολλούς Ευρωπαίους πολίτες σε άσυλο και ψυχιατρία.
ευκαιρία, αλλά και ως μια αυτή ψυχική νόσος με την μόλυνση του κεντρικού νευρικού συστήματος και πραγματικά τα άσυλα, και ήταν και ένας χώρος που μεταδιδόταν και αρκετά εύκολα εκεί το νόσημα. Ξεπερνώ αυτά. Τώρα πια δεν βλέπουμε συνήθως, στο ειδικό κόσμο δεν βλέπουμε αυτές τις κλασικές εικόνες που υπήρχαν, τα παρμορφωμένα δόντια, την ευκοειδήμη της καθοειδής ομοκλάδης που περιγράφονται σε κλασικά συγγράμματα. Τώρα πια δεν υπάρχουν. Εν τούτης όμως η σύμφυλη υπάρχει. Εν τούτης η σύμφυλη υπάρχει και στην Ελλάδα, 2013. Βλέπουμε ότι τα περιστατικά τα περισσότερα αφορούν όμο ή άμφυλο φιλική επαφή. Αφορούν όμως και τον γυναικείο πληθυσμό και τους ετεροφιλόφιλους. Εδώ βλέπουμε τις δηλώσεις ανάλογα με τα νοσοκομεία και αυτό περισσότερο για να δείτε πόσο διαφέρουν οι δηλώσεις και πόσο αργήσαμε να βάλουμε και άλλα νοσοκομεία μέσα στο πρόγραμμα που πρέπει να κάνουν αυτές τις υποχρεωτικές δηλώσεις. Τι γίνεται στην Ευρώπη το ίδιο χρονικό διάστημα? Το ίδιο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη, η Δυτική Χερσόνησος, έτσι, η Ισπανία, έχει από τα ψηλότερα, τις ψηλότερες συχνότητες, με παρεμβάσεις που έγιναν και με τα κινητά συνεργεία που υπήρξαν, φαίνεται ότι καταφέρανε να ελέγξουν έτσι αυτή την αύξηση που υπάρχει και βλέπετε εδώ οι χρήστες, ενώ έκανε αυτή την αύξηση το 12, έτσι το 14, το 53,5% υπεύθυνοι για τα περιστατικά εκείνης της χρονιάς, στις νεογνωσίες περιπτώσεις υπεύθυνοι στο 18% το 14 και αυτό που φαίνεται ότι ενώ τα ποσοστά των ετεροφιλόφιλων παραμένουν περίπου σταθερά. Αυτή είναι η τεχνητή πτώση που εμφανίζει τα προηγούμενα χρόνια και έχει να κάνει με τη μεγάλη αύξηση αριθμητικά, δηλαδή είναι περίπου πάνω κάτω από τα δίκαια. Και έχουμε μία, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έναν καλύτερο έλεγχο και στην κοινότητα των ομοφιλοφιλικών. Και αυτή είναι η τελευταία δήλωση που υπάρχει για το 2015. Οι καταγραφές του κερδινού όλα τα χρόνια αφορούν μέχρι τις 31 του 2015. Έτσι, και παρατηρούμε και πάλι και εδώ τον έλεγχο που υπάρχει στους χρήστες ενδοκλέπτων ναρκωτικών. Την σταθερότητα που υπάρχει στην κοινότητα των ετεροφιλόφιλων και μία σχετική άνοδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σαφώς όχι με τα αρχικά χρόνια, στην κοινότητα των ομοφυλόφιλων. Σας είπα και λίγο νωρίτερα ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτά τα νοσήματα η γνώση και θεωρώ ότι σαφώς μπορεί να είναι και ένα κομμάτι της σεξουαλικής αγωγής που γίνεται στα σχολεία. Ενήμερα μεγέννημερα έχει πει και ένας πολύ δεκτικός πληθυσμός στο να μάθει και βλέπω πολλές φορές τον τρόπο που συζητάνε μαζί μου κορίτσια της οικογένειας που παρακολουθώ για το αν θα πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο κατά του HPV, τι σημασία έχει αυτό, πόσο προσεκτικές πρέπει να είναι. Θέλουν, τα παιδιά θέλουν να τα γνωρίζουν αυτά και νομίζω ότι έτσι πραγματικά θα σταματήσουμε θα προστατεύσουμε και θα σταματήσουμε να δαιμονοποιούμε αυτό όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά τα νοσήματα θα πρέπει να γραφτούν, θα πρέπει να δηλωθούν για να ξέρει μια κοινωνία πώς θα προστατεύσει τους πολίτες της. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα οι επαγγελματίες υγείας, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, να κάνει σωστά αυτό που πρέπει να κάνει. Και αυτά είναι από τα νοσήματα που για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία της χώρας μας, θα πρέπει να δηλώνονται από τους γιατρούς και θα πρέπει οι ίδιοι ασθενείς να πάψουν να έχουν την αίσθηση και οι οικογένειες ότι μη με δηλώσεις, δεν θέλω να μαθεί αυτή παραπέρα, δεν θέλω να το δει κάποιος αυτό το καρτί. Όχι, είναι ειδικά για αυτά τα νοσήματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πού βρίσκεται η κάθε χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκδήλωσής μας. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους δύο ομιλητές μας, την κυρία Τσιρόνη και την κυρία Σιλβία Κοσούτσκη. Θα ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας τιμήσατε απόψε με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ.